11. 8. 8. 8. Τέλεια ταξί. 11, 8, 8, 8. Σούπερ αριθμός. Εκδίδομαι στην αγορά ακατάλληλα και ερωτικά. Είναι η τρέλα μου ατού. Εκτάκτως την Παρασκευή στην αγορά. Ούτε φιλάω του κόσμου. Ακατάλληλα και ερωτικά. Το νέο CD του Γιάννη Ζουγανέλη με 15 υπέροχα τραγούδια. Θα είχα παράθυρο ανοιχτό. Συμμετέχουν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Σοφία Κουρτίδα. Να φυλάγεσαι. Μαζί Relax, η νέα αντιστρες συνήθεια. Η μέθοδος που βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους να εκτονώσουν το άγχος και να χαλαρώσουν. Και Rabbids, άλλο ένα DVD με 6 νέα επεισόδια. Εκτάκτως την Παρασκευή, μην χάσετε την αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Υπάρχει και το Ζεϊμπέκικο. Δημήτρης Μητροπάνος, Θέμης Αδαμαντίδης και Δημήτρης Μπάσης σε ένα από τα ωραιότερα live της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί, Μάρκος Εφερλής, Αλού Φαν Μάρ. Για πρώτη φορά σε DVD, η επιθεώρηση υπερθέαμα από το Δελφινάριο. Ακόμη, Real Taste, με ζεδάκια της Αρακοστής, η φακή σε πρώτο πλάνο και πορτοκάλια όλο γλύκα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έχω μεγάλο καλκά, πολύ μεγάλο σου λέω. Καψούρα μου και αρρώστια μου, με κάνεις πάλι να κλαίω. Μη μένεις στα στερεότυπα, γύρνα το στο ελληνικό ποιοτικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2. Η Ελλάδα σε 5 γραμμές. Οχ, αφού δεν κυκλοφορώ σήμερα, τώρα πώς πάνε κέντρο. Νωρίς το θυμήθηκες. Ξεχάστηκε ο άνθρωπος. Πάρε στο 11888. Για λεωφορεία, τρά, μετρό, προαστιακό. Και ό,τι άλλη πληροφορία χρειαστείς. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. 11. 8. 8. 8. Τέλεια ταξί. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και είμαστε μαζί ζωντανά στον Ενικό σε μια πολύ κρίσιμη βραδιά. Μια βραδιά στη διάρκεια της οποίας αναμένονται οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών για το προσφυγικό. Αυτή την ώρα που μιλούμε υπάρχει εμπλοκή στη Σύνοδο Κορυφής και ανησυχία για το αν θα καταφέρουν οι ηγέτες της Ευρώπης
να καταλήξουν σε αποφάσεις για το προσφυγικό. Αυτή τη βραδιά έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε όλους. Και απέναντί του θα είναι και οι συμπολίτες μας που βρίσκονται ήδη εδώ στο στούντιο του Σταρ και του Ενικός, αλλά και τρεις συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Ο κύριος Αντώνης Δελατόλας, που θα καθίσει στη θέση του σε ένα-δυο λεπτά, γιατί έχασε το δρόμο. Τον βρήκε τελικά, πληροφορούμε. Με το τρένο έρχεται γι' αυτό, με το τρένο και είχε καθυστέρηση. Ναι. Ο κύριος Στάκης Χατζής, γνωστός σε όλους σας, από την τηλεοπτική του εκπομπή στο Sky, αλλά και από το newpost.gr, το οποίο διευθύνει, και η Χριστίνα Κοραή, η κυρία Χριστίνα Κοραή, η πολιτική συντάκτης της και αρθρογράφος της Real News. Καλώς ορίσατε. Θα πάμε σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με σύνδεση με τον Θάνο Αθανασίου στις Βρυξέλλες για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τη Σύνοδο Κορυφής και θα αρχίσουμε τη συνέντευξή μας. Ωχ! Αφού δεν κυκλοφορώ σήμερα, τώρα πώς πάνε κέντρο? Νωρίς το θυμήθηκες. Ξεχάστηκε ο άνθρωπος. Πάρε στο 11888. Για λεωφορεία, τρα, μετρό, προαστιακό. Και ό,τι άλλη πληροφορία χρειαστεί. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. 11888. Τέλεια ταξί. Έχω μεγάλο τελικά, πολύ μεγάλο σου λέω. Καψούρα μου και αρρώστια μου, με κάνεις πάλι να κλαίω. Μη μένεις στα στερεότυπα, γύρνα το στο ελληνικό ποιοτικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2. Η Ελλάδα σε 5 γραμμές. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Υπάρχει και το Ζεϊμπέκικο. Δημήτρης Μητροπάνος, Θέμης Αδαμαντίδης και Δημήτρης Μπάσης σε ένα από τα ωραιότερα live της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί, Μάρκος Εφερλής, Αλού Φαν Μάρ. Για πρώτη φορά σε DVD, η επιθεώρηση υπερθέαμα από το Δελφινάριο. Ακόμη, Real Taste, με ζεδάκια της Αρακοστής, υφακή σε πρώτο πλάνο και πορτοκάλια όλο γλύκα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ωχ, αφού δεν κυκλοφορώ σήμερα, τώρα πώς πάνε κέντρο? Νωρίς το θυμήθηκες. Ξεχάστηκε ο άνθρωπος. Πάρε στο 11888. Για λεωφορεία, τρα, μετρό, προαστιακό. Και ό,τι άλλη πληροφορία χρειαστεί. Ναι.
αριθμός. 11. 8. 8. 8. Τέλεια ταξί. Εκδίδομαι στην αγορά ακατάλληλα και ερωτικά. Είναι η τρέλα μου ατού. Εκτάκτως την Παρασκευή στην αγορά. Ακατάλληλα και ερωτικά. Το νέο CD του Γιάννη Ζουγανέλη με 15 υπέροχα τραγούδια. Θα είχα παράθυρο ανοιχτό. Συμμετέχουν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Σοφία Κουρτίδα. Να φυλάγεσαι. Μαζί Relax, η νέα αντιστρες συνήθεια. Η μέθοδος που βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους να εκτονώσουν το άγχος και να χαλαρώσουν. Και Rabbids, άλλο ένα DVD με 6 νέα επεισόδια. Εκτάκτως την Παρασκευή, μην χάσετε την αγορά. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ηλιά και το λάδι στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έντεκα. Οχτώ. 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 Τέλεια ταξί. Έντεκα, οχτώ, οχτώ, οχτώ. Σούπερ αριθμός. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε μαζί Δευτέρα βράδυ, κρίσιμη Δευτέρα, μεγάλη Δευτέρα για τη χώρα. Πριν από τρεις περίπου ώρες, τρεις και κάτι, ολοκληρώθηκε το Eurogroup. Το αποτέλεσμά του θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές, ιδίως σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διευθέτησης του χρέους, ήταν καλό. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αναλυτικά με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Θάνο Αθανασίου για να μας πει ποιο είναι το κλίμα από τη Σύνοδο Κορυφής για το προσφυγικό. Θάνο, καλησπέρα. Οι πάντες μπλοκάρουν τα συμπεράσματα της Συνόδου. Όλες οι χώρες, για να μην αναφερόμαστε απλώς στις χώρες του Βισεγράντ, έχει προσταθεί πια και η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Σουηδία. Έχουν μία κάποια αντίρρηση ο καθένας σε κάτι από αυτά τα οποία γράφονται στο κείμενο των συμπερασμάτων και δει στο κομμάτι της μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ευρώπη, από την Τουρκία στην Ευρώπη και την επιστροφή των μεταναστών στην Τουρκία. Είναι προβληματικές πάρα πολλές διατάξεις, πάρα πολλά σημεία. Οι πάντες έχουν κάτι να πούνε. Για παράδειγμα, η Κύπρος έχει μεγάλο πρόβλημα με τα ενταξιακά κεφάλαια. Λέει, δεν θα ανοίξει κανένα. Βγήκε ο Αναστασιάδης και είπε μέσα στη Σύνοδο ότι εμείς δεν θα δώσουμε το OK για κανένα κεφάλαιο, κανένα από τα 5. Οι Ιταλοί λένε, εμείς δεν μπορέσαμε να δώσουμε 3 δις. Θα δώσουμε 5. Πώς θα δώσουμε 5 ή 9 που θέλει η Τουρκία? Και σε γενικές γραμμές οι πάντες είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι, διότι έχει έρθει εδώ ένας Νταβούτογλου, ο οποίος ζητάει τα πάντα, ζητάει να του δώσουν τα πάντα τώρα και τους εκβιάζει με το προσφυγικό. Βέβαια το περιμένανε, δεν περιμέναν να έχει αυτή την ένταση, γιατί οι δηλώσεις του έξω είναι τελείως διαφορετικές από τις στάσεις του μέσα. Ο Νταβούτογλου δεν έχει μπει ακόμα στο δείπνο των ηγετών, δεν έχει ξεκινήσει το δείπνο, διότι πλέον οι 28 ουσιαστικά μαλώνουν μεταξύ τους. Ο Μόντος, ο οποίος είναι αισιόδοξος, είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Γιούνκερ, ο Μάρτιν Ζελμπάγκερ, ο οποίος λέει ότι γίνονται καλές συζητήσεις και ίσως να έχουμε μια καλή εξέλιξη μέσα στη νύχτα. Είναι όμως ο μοναδικός, δεν βλέπω άλλον. Αυτός ξέρει κάτι ή είναι φύση αισιόδοξος?
Είναι κάποιος ο οποίος κάνει πολύ έντονο σπιν, θα μπορούσαμε να πούμε. Περνάει την άποψη της Κομισιόν. Γιατί όχι. Θάνο, ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία υπάρχει κόντρα, υπάρχει πρόβλημα και δεν προχωρούν? Καταρχήν η Τουρκία πόσα χρήματα ζήτησε? Ζήτησε 5 δις. Οι πάντες ξέρουν όμως ότι στην πραγματικότητα μετά θα έρθει και θα ζητήσει κι άλλα, και στην πραγματικότητα θέλει 9 δις. Θέλει να πάρει πολλά λεφτά και θέλει να τα πάρει άμεσα η ίδια και όχι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Προφανώς για να τα κάνει ό,τι θέλει. Όμως οι Ευρωπαίοι δεν δίνουν έτσι εύκολα λεφτά. Το έχουμε δει και με την Ελλάδα πόσο δύσκολα δίνουν λεφτά. Θέλουν να βάλουν την Τουρκία σαν μνημόνιο στην πράξη. Όταν φτιάχνει κάτι, να παίρνει και το αντίστοιχο κομμάτι χρημάτων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το διαπραγματευτεί κανείς με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ με μια άλλη λογική, μια λογική ατολίτικου πεζαριού. Θα σου στέλνω έναν πρόσφυγα Σύρο και εσύ θα παίρνει έναν μεταλλάσσι. Αλλά εγώ αυτό το μεταλλάσσι που θα μου στέλνει, θέλω να μου τον πληρώνει κιόλα μέχρι το στήμα εγώ στο Πακιστάν ή στο Μαρόκο. Είναι μια πολύ πολύπλοκη κατάσταση. Προτείνουν και τιμή ανακεφάλι μετανάστη ή πρόσφυγα. Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Υπάρχουν λειτουργικά έξοδα, λένε, τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Ναι, προτείνουν τιμές ακόμα και για αυτά. Μάλιστα. Τώρα, στο εσωτερικό της Ένωσης, και εκεί επικρατεί ένα χάος. Έτσι, ήρθε ο Ορμπάν και είπε: εγώ δεν υπογράφω τίποτα από αυτά, διότι θεωρώ ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει που οι άνθρωποι κάθονται στις λάσπες στη διαδρομή των Βαλκανίων. Τον ενδιαφέρει το ότι αν πάνε στην Τουρκία, δεν θα είναι πάρα πολύ καλά τα καταλήμματα στους καταβλισμούς και στους χώρους συγκέντρωσης. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό μια άποψη. Με το θέμα του βαλκανικού δρόμου, δηλαδή των δυτικών συνόρων της Ελλάδας, σε τι σημείο βρισκόμαστε? Γιατί το πρωί, στο σχέδιο που δημοσιεύσαμε στο real.gr, ήταν. Τον χάσαμε. Τον χάσαμε πάνω στην ερώτηση. Πώς σας βλέπω. Τον έχουμε. Έλα, Θάνο, συνδεθήκαμε πάλι. Το πρωί, λέω, στο σχέδιο απόφασης που είχε προετοιμαστεί για τη Σύνοδο, υπήρχε σαφής διατύπωση για το κλείσιμο των συνόρων των ελληνικών, των δυτικών. Ήταν μια φράση την οποία είχε παραλάβει πολλές φορές ο Ντόναλντ Τουσκ όταν βρέθηκε στα Δυτικά Βαλκάνια και όταν πήγε στην Τουρκία. Ότι αυτός ο διάδρομος είναι πλέον κλειστός. Κάποιος θεώρησε ότι σε διπλωματικό επίπεδο θα ήταν καλό να μπει στο κύκλο των συμπερασμάτων. Από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν καλό διπλωματικά και έπρεπε να φύγει. Στην πράξη όμως υπάρχουν 4 παράγραφοι αυτών των συμπερασμάτων και άλλες 5 υποπαράγραφοι της τρίτης παραγράφου των συμπερασμάτων που περιγράφουν ακριβώς αυτό. Ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα έχει δικαίωμα να στέλνει ούτε μετανάστες, ούτε πρόσφυγες στα βόρεια σύνορά της, παρότι η επιδίωξη της κυβέρνησης μέσα τώρα στη Σύνοδο είναι να υπάρχει ένας κάποιος ανθρωπιστικός διάδρομος, έστω και με αεροπλάνα, να πηγαίνουν γρηγορότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο διάδρομος αυτός έχει κλείσει στα Βαλκάνια. Δεν έχουμε δικαίωμα να στέλνουμε μετανάστες. Μετανάστες θα πηγαίνουν στην Τουρκία και οι πρόσφυγες θα περιμένουν να τους φιλοξενούμε μέχρι να αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι πού ακριβώς θα τους στείλουν. Τώρα οι Ευρωπαίοι μου λένε ότι έχουν 30.000 θέσεις στις χώρες Βαλτικής. Δεν τους ρώτησε βέβαια κανείς τους μετανάστες, θα θέλουν να πάνε στην Βαλτική. Όμως απόφαση της Συνόδου ήδη είναι ότι κανένας πρόσφυγας δεν έχει δικαίωμα να διαλέξει πού ακριβώς στην Ευρώπη θα πάει. Εκεί είμαστε πολύπλοκο. Ίσως να είναι μια μακρανύχτα και αυτή. Πολύ δημοκρατική αυτή η σκέψη, ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να διαλέξει πού θα πάει. Και απόλυτα συνεπής προς τις ιδρυτικές αρχές και αξίες της Ενωμένης Ευρώπης. Δεν πάμε καλά, δεν βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Νομίζω ότι δοκιμάζεται η ενότητα της Ευρώπης απόψε το βράδυ. Όπως και σε κάθε τέτοια σύνοδο, αλλά αυτή την απόφαση την έχουν πάρει ήδη εδώ και καιρό και την έχουν πάρει ομόφωνα. Δηλαδή είναι ένα από τα σημεία στα οποία δεν διαφωνεί κανένας. Μάλιστα. Θάνο, περιμένουμε από σένα τα νεότερα, όποια στιγμή προκύψουν. Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ανταπόκριση. Πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον κύριο Βλαβιανό, ο οποίος είναι στην αίθουσα σύνταξη του ΣΤΑΡ και έχει συγκεντρώσει το υλικό που έρχεται από τηλεγραφήματα, ανταποκρίσεις των διεθνών ειδησογραφικών πρακτορείων. Γιώργο, τι ατμόσφαιρα μεταφέρουν? Νίκο, καταρχάς να πω ότι ήταν πληρέστατος ο Θάνος. Έτσι, ήταν το ρεπορτάζ, απολύτως πλήρως. Δύο είναι τα πράγματα τα οποία παίρνω εγώ, κομίζω από τα ξένα πρακτορία. Το πρώτο είναι το δικαίωμα το οποίο ίσκυσε ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, του ΒΕΤΟ, έτσι, πάνω στο ζήτημα της επανεγκατάστασης προσφύγων απευθείας ευρωπαϊκές χώρες από την Τουρκία. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία είχε θέσει ο Νταβούτογλου νωρίτερα, ότι θα έπρεπε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
γυναίκες να φεύγουν ενδεχομένως απευθείας από την Τουρκία, να πηγαίνουν στην Ευρώπη και να μην θαλασσοπλήγονται στο Αιγαίο. Κάπως έτσι το είχε εκφράσει νωρίτερα ο Νταβούτογλου. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, το οποίο επισημαίνεται στα ξένα πρακτορία, είναι ομιλία προεκλογική την οποία έκανε στην Ρινανία Παλατινάτο ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Ντεμεζιέρ. Μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή έχει πολύ σημαντικές εκλογές σε τρία κρατήδια, η Μέρκελ στη Γερμανία. Ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να κρατήσει τους πρόσφυγες που βρίσκονται ήδη στη χώρα μας και θα βοηθηθεί γι' αυτό και να μηδενίσει το κοντέρ από εκεί και πέρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα ζητήματα είναι πολλά, πολύπλοκα, όπως μας το ανέλησε προηγουμένως ο Θάνος, και θα πρέπει να περιμένουμε πράγματι να δούμε αν τελικώς γενικό, θα υπάρξει συμφωνία. Το γενικό κλίμα, Γιώργο, είναι αισιοδοξία ότι θα υπάρξει απόφαση? Όχι. Η μοναδική αισιόδοξη δήλωση που υπάρχει, όπως σωστά είπε, είναι η δήλωση του εκπροσώπου του Γιούνκερ. Καμία Επομένως, άλλη δήλωση από αυτά που έλεγες... πω, μου δίνει την δυνατότητα να εκφράσω κάποια αισιοδοξία. Επομένως, θα έλεγες ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να πάμε σε νέα σύνοδο κορυφής στις 17. Μάλλον αυτό βλέπω τουλάχιστον εγώ προς το παρόν από τα Μάλιστα. τηλεγραφήματα που υπάρχουν. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Βλαβιανό. Είναι αυτονόητο ότι θα σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για όποια νέα εξέλιξη. Είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας, ο εκδότης του Ποντικιού. Πρώτη φορά χάθηκες, Εθνική Οδό πήγα αριστερά και χάθηκα. Είσαι ρεπόρτερ. Πρώτη φορά. Και αριστερά πήγαινε και χαθήκανε. Στην Εθνική πρώτη φορά αριστερά και χάθηκα. Σημαδιακό. Δεν είχες... πήγες αριστερά στην Εθνική. γι' αυτό χάθηκες. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ξεκινώ, κάνω το εναρκτήριο ερώτημα. Και στη συνέχεια και οι συνάδελφοί μου. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν έπρεπε ο Πρωθυπουργός απόψε στη Σύνοδο Κορυφής για το Προσφυγικό, στο χαρτί που έχει από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, να έχει και τη δική σας υπογραφή? Θέλω να πω, δεν θα έπρεπε απόψε να έχει κάτω από το χαρτί των εθνικών θέσεων τουλάχιστον τις υπογραφές των προέδρων όλων των λεγόμενων ευρωπαϊκών κομμάτων, φιλοευρωπαϊκών κομμάτων? Πριν σας απαντήσω γι' αυτό, θα σας πω για ένα άλλο φιάσκο που συμβαίνει στο ανακοινωθέν. Στο ανακοινωθέν είχαν γράψει και τους το είπα, ότι θα έχουν, να έχουν συνέπειες οι χώρες που κλείνουν σύνορα. Και τους είπα ότι έτσι βοηθούν να γίνει ανθεληνικό τόξο χωρών. Και δεν πρέπει να το βάλουν κυρώσεις. Ήθελε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να βάλει κυρώσεις. Και το άλλαξε μετά την επέμβασή μου και το έβαλε συνέπειες. Τις όποιες συνέπειες. Το κάνατε γιατί... πιο μαλακό δηλαδή. Του είπα ότι βέτο και κυρώσεις προς χώρες θα μας φέρουν σε σύγκρουση με ομάδα χωρών. Ναι, αλλά δεν μπορούν, δεν μπορούν οι ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο, να μην τηρούν τα συμφωνηθέντα, να μην είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξέλεγκτα, χωρίς να έχουν κάποιες κυρώσεις από την ώρα που παίρνουν χρήματα, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, κατά συνέπεια τον μαλακώσατε. Γνώριζα το κλίμα στην Ευρώπη και όταν ζητάει η Σύνοδος υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κυρώσεις, πάμε για σύγκρουση. Λοιπόν, τους γλίτωσα. Ωστόσο, Πρόεδρε, οι συνέπειες δεν εναρμονίζεται με αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα, που ζητάει να παγώσουν τα κονδύλια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Προς την Τουρκία. Θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν το κάνει, κλείνει και την πόρτα και της Τουρκίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί εδώ. Τι θα συμβεί? Θα γίνει πάρκινγκ. Εδώ θα έχουμε πάρκινγκ. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πρέπει να βρούμε μια λύση, να πετύχουμε μια λύση. Αν ναι, διαλέξουμε αλλά εδώ. Από το αρχικό μου ερώτημα. Πώς? Για την υπογραφή. Φύγατε από το ερώτημά μου. Για την υπογραφή. Τι, το ερώτημά μου είναι γιατί δεν υπογράψατε. Αλλά είναι σημαντικό. Ένα λεπτό. Εγώ δεν υπέγραψα. Όχι, ένα λεπτό, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Θέλω να έχουμε καθαρές εξηγήσεις. Ναι. Η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών είχε θέμα το προσφυγικό. Δεν είχε θέμα την οικουμενική. Εσείς πήγατε σε μία σύσκεψη που είχε θέμα το προσφυγικό, θέσατε ένα θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Και επειδή δεν έγινε αποδεκτό να συζητηθεί το εκτός ημερησίας διατάξεως, δεν βάλατε υπογραφή για το προσφυγικό. Θα σας πω γιατί το έκανα. Αυτό ηχεί περίεργα. Ναι, διότι εκεί δεν κληθήκατε να συζητήσετε αν θα γίνει ο Προβόπουλος Πρωθυπουργός. Κληθήκατε να συζητήσετε για το προσφυγικό. Ναι. Και από εσάς, ο οποίος είσαστε ο διαπρίσιος κήρυκας της συνεννόησης
και της κυβέρνησης της ευρύτερης κλπ. Στην αρχή περιμέναμε μια άλλη συμπεριφορά. Ζήτησα το λόγο στην αρχή της συνεδρίασης και είπα τα υπόλοιπα θέματα θα τα συζητήσουμε σε νέα σύνοδο αρχηγών. Να ορίσουμε από τώρα ημερομηνία. Διαφορετικά λέω θα επιμείνω να τα συζητήσουμε σήμερα αφού τελειώσει το προσφυγικό με ένα δίωρο. Είπα. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το έθεσε σε ψηφοφορία μεταξύ των κομμάτων. Το θέμα μου λέει ας αποφασίσει ο Μίγυρης. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, είδαμε ότι εσείς είχατε μια διαφορετική προσέγγιση. Να ολοκληρώσω και μετά λέτε. Όχι, ας απαντήσεις. Να απαντήσω. Έθεσε λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το αίτημά μου σε ψηφοφορία για το κατά πόσο μπορούσαμε ή να ορίσουμε άλλη ημερομηνία για σύνοδο αρχηγών, γιατί το θεώρησα και συμφώνησαν όλοι ότι είναι φλέγον το θέμα το οικονομικό, της αξιολόγησης, το ότι θα γίνει η χώρα με το ευρώ, με όλα αυτά, με το ασφαλιστικό κλπ. Ή να το συζητήσουμε στο τέλος επί ένα δίωρο. Και στο τέλος φάγαμε τρεις ώρες με ένα ανακοινωθέν, θα σας πω τι γελίο θέαμα υπήρχε στο τέλος με το ανακοινωθέν. Αλλάξαμε έξι φορές το ανακοινωθέν και γινόταν ο πρόεδρος και έφερνε νέες φωτοτυπίες, νέες δαχτυλογραφήσεις. Κύριε Πρόεδρε. Αυτό γινότανε. Λοιπόν, έθεσε σε ψηφοφορία ο κύριος πρόεδρος και εκεί είδα μια συμμαχία. Δηλαδή ούτε το ΚΚΕ ήθελε να συζητήσουμε. Ούτε η γεννηματά, η οποία 10 μέρες πριν είχα διαβάσει δήλωση ότι θέλει κυβέρνηση συμμαχική κομμάτων. Καλά, αυτό τώρα σας έχει γίνει αιμονή με την οικουμενική κυβέρνηση. Εδώ είναι Μα με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Θα το συζητήσουμε. Όταν τα δύο μεγάλα κόμματα, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και η Νέα Δημοκρατία, ναι, λένε όχι. Ναι. Και εσείς επανέρχεστε επανέρχεστε. Κύριε Νίκο μου, τι νόημα έχει. Ακούστε κάτι. Τα δύο κόμματα σκέπτονται αυτή τη στιγμή τυχοδιοκτικά. Ο Μεν Τσίπρας να κερδίσει πολιτικό χρόνο στην κυβέρνηση. Ο Δε Μητσοτάκης να καταρρεύσει ο Τσίπρας για να ισχυροποιηθεί η ανάδειξή του στο πρωθυπουργικό θόκο. Έχουμε δύο κόμματα που δεν. Πάντως στη Δημοκρατία έτσι γίνεται. Δεν είναι δημοκρατία αυτή όταν σκέπτονται το τομάρι τους και όχι τη χώρα. Ενώ είναι δημοκρατία να κάνουμε τον τραπεζίτη πρωθυπουργό. Δηλαδή γιατί να πηγαίνουμε από τον Παπαδήμο στον Προβόπουλο και από τον Προβόπουλο στον Παπαδήμο. Λέω, ρωτώ. Γιατί τώρα αυτόν που έχουμε είναι κατάλληλος. Καταρχάς υπάρχει δημοσκόπηση ότι 12% θέλει να συνεχίσει είναι ο Τσίπρας. Είναι εκλεγμένος. Και 58% να γίνει οικουμενική. Υπάρχει δημοσκόπηση. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι για τη σύσκεψη. Αλλά εγώ δεν είπα, δεν επέμεινα στο όνομα του τραπεζίτη. Πάντως και πάλι απάντηση δεν πήρα. Πώς γίνεται να μην υπογράφετε εσείς ο υπέρμαχος συνεννόησης για το προσφυγικό. Γιατί θεωρούσα τον εαυτό μου ότι γελιοποιούμε αν μετήχα σε μια σύσκεψη για ένα θέμα όταν στον ορίζοντα. Μα γιατί πήγατε αφού δεν θέλατε. Μα κύριε Πρόεδρε, γιατί πήγατε αφού δεν θέλατε. Για το προσφυγικό εκλήθηκε. Μου, δεν εκλήθηκε θεωρώντας, για το προσφυγικό. Σε κάθε τέτοια σύσκεψη μπορεί να αναθεωρηθεί η ατζέντα ή να επεκταθεί. Όχι, όχι επειδή γιατί όχι. Το θέλει ένας, αν οι υπόλοιποι διαφωνούν. Το έθεσε σε ψηφοφορία ο κύριος και πρόεδρος. Και τι είπαν οι υπόλοιποι. Ο σημαίνει το απεδέχθη. Οι υπόλοιποι δεν είπαν όχι. Όλοι είπαν όχι. Λοιπόν, και τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι εσείς μετά δεν πρέπει να υπογράψετε για το προσφυγικό. Δηλαδή μία σου και μία μου. Δεν βρήκα καμία κατανόηση από τα άλλα κόμματα στο να συζητήσουμε. Εδώ, δηλαδή δεν είναι μεγάλο. Έχουμε ένα εθνικό θέμα σήμερα. Και τα άλλα θέματα δεν ήταν εθνικά. Βεβαίως ήταν, αλλά δεν ήταν. Η οικονομία, η αξιολόγηση, το τι θα γίνει με τον κόσμο, τη συντάξη, αυτά δεν είναι εθνικά. Τι είναι τοπικά. Είπα εγώ ότι δεν είναι εθνικά. Λέω ότι η σύσκεψη ήταν για το συγκεκριμένο. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί έτσι έγραφε η ημερήσια διάταξη. Με βάση την οποία προσκληθήκατε. Σας λέω, προσκληθήκατε σε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για το προσφυγικό. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε. Επιτρέψτε μου να σας πω, σε τέτοιες συζητήσεις, σε τέτοιες συναντήσεις, η ημερήσια διάταξη διαμορφώνεται την ώρα εκείνη. Δεν είναι δηλαδή όπως και τώρα στη Σύνοδο Κορυφής. Αν υπάρξει ένα άλλο σοβαρό θέμα, μπορεί το, με συγχωρείτε, μπορεί το κόμμα του 3 ή του 4 ή του 5% να αποφασίσει δεν μπορεί να θέτει μόνο του δεν όταν αποφάσα. Οι υπόλοιποι λένε όχι. Δεν αποφάσισα. Αφού έθεσα, σας λένε όχι. Έθεσα, δεν θέλω, μια πρόταση. Έθεσα μια πρόταση. Ακούστε, εγώ όπως ξέρετε έχω αρθρογραφήσει υπέρ της ενότητας και θεωρώ
ότι όσο ευρύτερη είναι η κυβέρνηση, τόσο καλύτερη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Ναι, αλλά είπατε τη λέξη τραπεζίτης τώρα. Ότι δείχνει, εδώ υπάρχει από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαμορφωθεί ένα σενάριο ότι οι τραπεζίτες, οι κακοί που θα έρθουν να αναλάβουν την εξουσία. Όχι, και οι καλοί αλλά... πολιτικοί ποιοι είναι. Όχι. Αυτοί που 40 χρόνια αυτό μας τόκεπταν, αυτοί είναι οι καλοί πολιτικοί. Αυτό να τους κρατήσουμε αυτούς. Αυτό σας το είπα κατά αντιπαράθεση. Ναι. Με αυτό που μου είπατε εσείς και από την πλευρά σας σωστά ίσως το είπατε. Ότι είναι τυχοδιώκτες τα κόμματα, δεν είναι κατάλληλος αυτός που κυβερνά, αλλά στη δημοκρατία. Κυβερνά αυτός που επιλέγει ακούστε, ο λαός. Ο Μητσοτάκης λέει όχι στην οικουμενική, ξέρετε γιατί. Γιατί αισθάνεται ότι θα καταρρεύσει η δυναμική ανόδου της Νέας Δημοκρατίας. Και θα πάθει ό,τι έπαθε και ο Σαμαράς. Ο κύριος Δελατώνας. Κύριε Πρόεδρε, εγώ βλέπω, παρά την επιμονή του Νίκου Χατζηνικολάου στην ουσία, ξεφεύγεται με άλλο θέμα. Καταρχήν, ήταν προσδιορισμένο η συζήτηση. Θα ήταν για το προσφυγικό. Εγώ θα πω όμως ότι μπορεί ο πολιτικός αρχηγός, το έχουμε δει στην πορεία του ρεπορτάζ που κάναμε 25 χρόνια, ότι να βάλει ζητήματα. Τώρα εδώ μου φωνάζουν στο Twitter, λέει, σου λέει για δημοσκοπήσεις και δεν του λες ότι ήταν ο πρώτος που καταφερόταν κατά των δημοσκοπήσεων, ο κύριος Λεβέντης. Στην επόμενη, στην επόμενη φάση. Ναι. Παρελθόν που δεν με συμπεριλάμβαναν καν στο ερωτηματολόγιο. Τώρα που μας βολεύουν είναι καλές. Εγώ δεν αμφισβητούσα τις δημοσκοπήσεις. Διαμαρτυρόμουν που δεν συμπεριελάμβαναν στο ερωτηματολόγιο την Ένωση Κεντρών. Βλέπουμε λοιπόν, ενώ έχετε ένα λόγο πολλές φορές εθνικό, το είπε και ο Νίκος, έχετε μια αντίφαση. Μετέχετε σε μια σύσκεψη, βάζετε ζητήματα να γίνει οικουμενική, okay, όμως το ίδιο έβαλε και η κυρία Γηματά. Και το, πότε την, το έκανε. Το έβαλε στη σύσκεψη. Και είπε το έβαλε στην επιφύλαξη, κύριε Πρόεδρε. Όχι, όχι. Στην επιφύλαξη ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου και δεν ξέρω τι στις υποχρεώσεις της, το έβαλε στην ανακοίνωση. Έπρεπε λοιπόν κι εσείς, λέω εγώ, να υπογράψετε την ανακοίνωση με αυτές τις επιφυλάξεις. Που και η κυρία Γηματά έθεσε και στην άλλη ανακοίνωση. Για να έχει και μία διαχρονικότητα. Ή ο λόγος σας περί μιας αρχικής προσπάθειας. Αν δεν ήσασταν μέσα και δεν ξέρετε, ακούστε πώς έγινε η συζήτηση. Όταν η Γεννηματά είδε ότι εγώ δήλωσα ότι δεν θα υπογράψω το ανακοινωθέν αν δεν συζητηθεί καθόλου το θέμα το ασφαλιστικό, το οικονομικό και όλα τα άλλα ή αν δεν οριστεί η ημερομηνία νέα συνόδου, την είδα ότι άρχισε να γράφει στο κινητό της κτλ. Και πήρε εντολή απ' έξω μετά από 1-2 ώρες να αλλάξει στάση. Και από πού να πάρει εντολή, η πρόεδρος του κόμματος. Ναι, έπαιζε το κινητό της, κύριε Νίκο. Καλά, δεν, αυτό δεν αποκλεί. Το να συνομιλεί δεν με τους συνεργάτες δεν είχε θέση. Εσείς μάλιστα, δεν συνομιλείτε με συνεργάτες. Μα μου είπε, γύρισε και είπε, όχι κύριε Λεβέντη, σήμερα μιλάμε μόνο για το προσφυγικό. Και ενώ το είπε στο τέλος, για να σώσει την τιμή τη δική της και του κόμματός της, ήθελε να βάλει ότι να γίνει οικουμενική. Αυτό νομιμοποιεί το αφού συζητούσαμε μόνο το προσφυγικό. Για συγγνώμη, ένα λεπτό. Μην πάτε τώρα. Οι άλλοι όλοι τάχθησαν υπέρ του να συζητήσουμε μόνο το προσφυγικό. Και η κυρία Γεννηματά, φοβούμενη μήπως εγώ βγω έξω και πω τι συνέβη, έρχεται και βάζει 6 ώρες μετά υπομορφή επιφυλάξεως το ότι πρέπει να γίνει οικουμενική. Αυτό κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είναι δική σας εκτίμηση. Το είχε το δικαίωμα αυτό αφού είχε ψηφίσει. Δεν μπόρεσε να γίνει συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπόρεσε να γίνει συζήτηση και επιφυλάχθηκε να βάλει μια επιφύλαξη. Μα τι λέτε τώρα, εγώ το προσφυγικό. Εγώ θα πω και κάτι. Εσείς κατεστραφήκατε. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Μπορεί η κυρία Γεννηματά να είναι υπέρ της οικουμενικής, αλλά να εκτίμησε ότι δεν ήταν κατάλληλη η στιγμή να τεθεί το έθεσε μετά. Και επέμενε. 2 ώρες χάσαμε. Το έθεσε για την ανακοίνωση. 2 ώρες και σηκωνόταν ο Μητσοτάκης και έλεγε φεύγω κι εγώ. 3 φορές πήγαν να το διαλύσουν. Ο Μητσοτάκης γιατί έλεγε φεύγω κι εγώ. Δεν ξέρω, υπήρχε ένας άξονας, Μητσοτάκης, Θεοδωράκη και Γεννηματά. Και οι 3 προσήλθαν. Όταν η Γεννηματά είπε, αν δεν μπει η επιφύλαξη της οικουμενικής, εγώ δεν υπογράφω, σηκώνεται και ο Μητσοτάκης και λέει, δεν υπογράφω εγώ. Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης. Γινόταν μια τέτοια κολοκυθιά. Αν δεν υπογράψει η Γεννηματά, δεν υπογράφω. Ναι, ήρθανε με άξονα. Ναι, γιατί μετά θα έμενε μόνος του με τον Τσίπρα, οι δυο τους να υπογράφουν. Και φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε. Έχει μια λογική αυτή. Δεν ξέρω τι λογική. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν περίμενα να μην συμβάλλετε σε αυτή τη σύσκεψη,
για το προσφυγικό και μένατε σε ένα θέμα που δεν μπορούσα να σας λέω. Ήταν απογοητευτικό πάντως. Παρά το ότι σύμφωνα με όσα ακούω να λέτε το τελευταίο διάστημα. Είναι πολιτική θέση. Ακούστε κάτι. Ναι, αλλά εξάπτωση ότι η κυβέρνηση είναι εξαστρική. Ποια είναι η θέση σας όμως. Ένα λεπτό. Η θέση μου είναι ότι. Ποια είναι η θέση για το προσφυγικό. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Είναι και το προσφυγικό. Η θέση μου το προσφυγικό, τη δήλωσα στη Νομίγκυρη, είναι να ταυτιστούμε απόλυτα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι το θέμα πρόκειψε με ακόμα και αν πάρει απόφαση να κλείσουν τα σύνορα. Ακούστε. Μα το σχέδιο ήταν αυτό το πρωί. Μα τι μπορεί να κάνει τότε η Ελλάδα. Συγγνώμη, αν όλη η Ευρώπη πει. Με συγχωρείτε, αν πάμε με το τι μπορούμε να κάνουμε. Εσείς τι άποψη έχετε. Όχι, επιτρέψτε. Εγώ έχω την άποψη ότι τα σύνορα πρέπει η πάση θυσία να είναι ανοιχτά. Πρέπει να προσπαθήσουμε δηλαδή. Αν πάρει λοιπόν απόφαση η Ευρώπη κλειστά. Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα. Το οποίο ας πούμε να το έλεγα εγώ. Τι. Νομίζω ότι μπορεί να σκεφτεί αρκετά πράγματα για τι, να κάνει. Για πες. Αρκετά πράγματα. Τώρα αυτά είναι λύσεις. Κύριε Πρόεδρε, με αυτή την πανικού. Ανακοίνωση που βγήκε από την Προεδρία της Δημοκρατίας, την ανακοίνωση των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Η οποία είναι φιάσκο, σας λέω, διότι πρόβλεπε κυρώσεις. Πρόβλεπε κυρώσεις κατά χωρών που κλείνουν σύνορα. Πρότεινε ο Τσίπρας καμιά κύρωση σήμερα, πέτυχε τίποτα. Άλλη τίποτα, μια φορά διαψεύδεται. Υπάρχει στο κείμενο το περί κυρώσεων. Ναι, συνεπειών. Συνεπειών, όχι κυρώσεων. Τους την άλλαξα από την 12η ώρα. Ναι. Γράφανε κυρώσεις και λέω αυτό δημιουργεί μια ομάδα χωρών εναντίον των οποίων ζητούμε κυρώσεις, άρα πάμε για σύγκρουση. Πάντως, ή δεν το βάλετε πρόεδρε, ή αυτό καταστρέφεται τη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, όταν είχαν εφαρμοστεί κυρώσεις εις βάρος της Αυστρίας, όταν με τον Χάιντερ, που είχε μπει στον κυβερνητικό συνασπισμό και είχε αποκλειστεί η Αυστρία, δεν δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα το οποίο λέτε εδώ εσείς. Δεν είναι, εδώ είχε μόνο η Αυστρία πρόβλημα, ενώ εδώ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Εδώ πάει για διάλυση η Ευρώπη. Εάν δηλαδή μια χώρα σαν την Ελλάδα έθετε θέμα ή βέτο ή κυρώσεων. Μα να μην θέτουμε καθόλου θέματα. Πώς. Δηλαδή, γιατί είναι κακό αυτό το κείμενο της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Όλα τα διότι σημεία. Θεωρώ ότι οδηγεί την Ελλάδα σε σύγκρουση με τις άλλες χώρες. Δεν ακούσατε εσείς τι θεωρώ. Είναι η θέση η κυβέρνηση πρόεδρε. Στην Ελλάδα εσείς έχει μία μόνο διέξοδο. Να πετυχαίνει διπλωματικά συγκλήσεις. Όταν φτάσει στις συγκρούσεις, τελείωσε η Ελλάδα. Τη θέση σας δεν την είπατε όμως. Ναι, εσείς τη θέση σας. Τι εξήγησα. Ταύχιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πούν αυτοί δηλαδή. Μα και αυτοί είναι διασπασμένοι κύριε διότι πρόεδρε. Τι θέλετε να κάνουμε. Υπάρχουν κόντρα, διάφοροι κύκλοι χωρών. Αυτή τη στιγμή πίσω από τη Μέρκελ κρέμεται ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει κρεμαστεί στη ζώνη της Μέρκελ και τα περιμένει όλα από αυτήν. Γιατί είναι καλά. Μπορεί μόνος του να κάνει πάντως και εσείς. Πάντως και εσείς. Σας βλέπω ότι οι σχέσεις σας με τους Γερμανούς είναι εξαιρετικές. Γιατί κατηγορείτε τον Τσίπρα. Εδώ μου είχατε πει την περασμένη φορά ότι την πρόταση για οικουμενική την πήγατε και στο Γερμανό πρέσβη και σας είπε ότι συμφωνεί. Ξέρετε ότι τα 6 τελευταία χρόνια. Εσείς μου το είχατε πει. Χτίστηκαν δημοσιογραφικές καριέρες βρίζοντας τη Μέρκελ. Όλοι αυτοί την τελευταία. Δεν ξέρω ποιες χτίστηκαν. Έχουν βουλώσει. Ακούστε κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω ποιες καριέρες χτίστηκαν βρίζοντας τη Μέρκελ. Εγώ δεν είμαι ακούω εξ αυτών. Έχω, γράψει μέχρι και άρθρο με τίτλο «Δεν φταίει για όλα η Μέρκελ», αλλά εμείς οι Έλληνες, για πολλά εξ αυτών. Άρθρο μου έχει δημοσιευθεί και είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Πρέπει, καλά, να μου δίνετε τους τίτλους τι άρθρα να γράφω. Πάντων, αλλά έχουν χτιστεί και πολιτικές καριέρες στην πλάτη της Μέρκελ και των Γερμανών. Δεν έχουν χτιστεί. Δηλαδή έχουν γίνει και πρωθυπουργοί επειδή είχαν καλές σχέσεις και υπουργοί και βουλευτές. Βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως. Κατηγορείτε το Τσίπρα ότι είναι κρεμασμένος στην ποδιά της Μέρκελ. Ενώ την έβριζε ως χθες. Αυτό το κατηγορώ. Ότι ενώ επί 6 χρόνια σήκωνε αλλά και έλεγε Μερκελιστές στην προηγούμενη εκπομπή εδώ. Τους δεξιούς Μερκελιστές, άρα προδότες. Τώρα κρέμεται από το ζωνάρι της. Τώρα εσείς δεν μας είπατε ότι να ταυτιστούμε με την Ευρωπαϊκή. Άλλη. Μα ήταν μόνιμη δική μου θέση. Εγώ είμαι σταθερός. Και μα κατηγορείτε. Επομένως δεν τον κατηγορείτε για τη θέση του, αλλά για την κολοτούμπα. Ναι. Εντάξει. Βέβαια. Αυτό έχει μια. Βέβαια. Αυτό κύριε να πρόεδρε, το συζητήσουμε. Αν ο Πρωθυπουργός δεχόταν μια συζήτηση να γίνει οικουμενική, δεν θα πήγαινε αποδυναμωμένος στην σύνοδο σήμερα. Ακούστε. Αποδυναμωμένος πήγε τώρα. Ξέρετε γιατί ο Καμένος με πλησίασε 5 φορές στη σύνοδο. Και μου λέει για να πάει δυνατός ο Πρωθυπουργός. Σας διακόπτω, ζητώ συγγνώμη και ξανάρχομαι. Ναι. Πάμε στις Βρυξέλλες και στο Θάνο Αθανασίου. Θάνο, φαίνεται ότι παίζεται ένα θρίλερ εκεί για το θα επαναληφθεί σε λίγο η συνεδρίαση.
Θάνο, η σύνδεσή μας έχει πρόβλημα. Να δοκιμάσουμε πάλι, παρακαλώ. Φαίνεται ότι παίζεται ένα θρίλερ. Αρχίζει σε 10 λεπτά πάλι η σύνοδος, επαναλαμβάνεται. Αλλά το θρίλερ, κύριε Πρόεδρε, είναι αν θα είναι ο Νταβούτογλου μέσα ή όχι. Γιατί ζητάει λεφτά αυτό. Ζητάει λεφτά. Και οι Ευρωπαίοι του δίνουν ότι... μνημόνιο με λεφτά. Ναι, του δίνουν μνημόνιο. Του λένε βήμα-βήμα. Κάνεις, παίρνεις. Ναι. Κάνεις, παίρνεις. Κάτι μας λέγατε για τον κύριο Καμένο. Τι σας είπε ο κύριος Καμένο. Τι λέγατε για τον Καμένο. Με πλησίασε 5 φορές περίπου στη σύνοδο. Και μου λέει για να πάει πιο δυναμωμένος ο Πρωθυπουργός, δεν έρεις την επιφύλαξή σου και να υπογράψεις. Και δεν το κάνατε. Ναι. Δεν το κάνατε. Του λέω, άρα τον αισθάνεσαι εξασθενημένο. Τι απάντησε. Δεν μου απάντησε. Είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός... Πάντως και εσείς κάθε μήνα λέτε ότι θα πέσει ο Τσίπρας. Στην αρχή είπατε πάει μέχρι το Γενάριο, μέχρι τον Ιανουάριο. Μετά είπατε πάει μέχρι το Μάρτιο. Συγγνώμη, εσείς τώρα κύριε Χατζηνικολάου, άλλο ρωτάω. Και κάθε φορά λέτε, το Μάρτιο θα έχουμε μία ερώτηση. Σας κάνω, γιατί έχουμε. Φαίνεται ότι εγώ μόνο εκπροσωπώ εδώ τη συνένεση. Μία ερώτηση να πω. Προκειμένου να έχουμε κυβέρνηση Τσίπρα, αν είχαμε αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση με 250 βουλευτές, δεν θα ήταν πιο ισχυρή αυτή η κυβέρνηση. Ναι, δεν λέει κανείς όχι. Γιατί λοιπόν δεν το υιοθετούμε σε αυτό. Αυτό. Δηλαδή, όταν... κρατάμε ένα πρωθυπουργό τώρα, ο οποίος τι εκφράζει. Ένα 35 είχε το Σεπτέμβριο, τώρα έχει 20. Ένας Καμένος από τα τρία. Που είχε 3,5 είχε τις εκλογές, τώρα έχει 1,5. Άρα έχουμε ένα πρωθυπουργό με 21%. Τον κρατάτε με το ζόρι, δηλαδή. Εγώ τον κρατάω. Έτσι. Θα μας τρελάνετε τώρα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ τον κρατάω. Μια μεγαλύτερη κυβέρνηση, σοβαρότερη. Και εσείς με κατηγορείτε. Γεροκατηγορούμενος. Γιατί γίνεται κατηγορούμενος. Έτσι αισθάνομαι σε αυτό. Να μην σας ρωτάμε. Εσείς δεν είχατε πει τον Ιανουάριο θα πέσει. Εσείς δεν είπατε το Μάρτιο. Εσείς δεν είπατε το Μάρτιο θα έχουμε οικουμενική. Για κυβέρνηση ευρύτερη. Μα αυτό σας γιατί είπα είναι εγώ. Κακό πράγμα. Κακό είναι οι προβλέψεις που πέφτουν έξω. Αυτό ρώτησα. Δηλαδή αν δεν πέσει. Είπατε το Γενάρη θα πέσει. Μια, δεν έπεσε. Μια απάντηση λοιπόν. Μετά είπατε θα πέσει δεν το Μάρτιο. Γενάρη. Παίζουμε την καφετζού δηλαδή. Ωραία, να λέω, κάθε τρεις μήνες. Να πω μια απάντηση. Δεν έπεσε Γενάρη. Δεν πέφτει. Πότε θα πέσει. Μάρτιο. Αν πέσει τον άλλο μήνα κατ' εσάς είναι αποτυχημένες οι προβλέψεις. Εγώ βλέπω βλέπετε να πέφτει. Ετοιμόρροπη, κύριε. Βλέπετε να πέφτει. Ναι. Το αποτέλεσμα του Eurogroup πώς το είναι. Ό,τι και να είναι το Eurogroup, λέω, γιατί εμείς το θα Eurogroup, πάμε σε 5 μνημόνια. Στο Eurogroup. Η Ελλάδα θα πάει σε 5 μνημόνια και μετά θα πάει για Brexit. Γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στις μεταρρυθμίσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα είναι κατά των μεταρρυθμίσεων. Οι ξένοι τι είπαν ακόμη και σήμερα. Δώστε μεταρρυθμίσεις για να πάρετε αξιολόγηση. Δεν έχουμε κάνει καμία μεταρρύθμιση, τίποτα. Μόνο στη Βουλή κάτι νομοσχέδια και στην πράξη, στη ζωή, στην κοινωνία, μηδέν. Λοιπόν, η Ελλάδα θα χάνει χρόνο, θα γίνει και ένα τέταρτο μνημόνιο με τη συμμετοχή του Delta NTAF, μετά ένα πέμπτο και αμέσως μετά θα φύγουμε από το ευρώ. Λέτε για την... Αν μείνει αυτή η κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, λέτε συνέχεια για την οικουμενική. Ναι. Εγώ θέλω να σας εγώ, λέ... Μα... εγώ μόνο λέω, κύριε Δελακόλα. Με αυτή την επιμονή... Αυτό υπάρχει γκάλο που το 58% να σας ρωτήσω. Λαού το λέει και το αποδέχεται. Συγγνώμη, εγώ το λέω, δηλαδή. Εάν... αν θέλετε να αλλάξω, να μείνει. Να μείνει και να κόψει και το λαιμό του. Επειδή είστε παλαιότερο σήμερα. Να το λένε και η Βασαρία, κύριε, κύριε Πρόεδρε. Μοιάζω εγώ. Εγώ θα έχω κάνει κέρδο προσωπικό. Κύριε Πρόεδρε, από μια κυβέρνηση στην οποία δεν θα μετάσχω, κύριε Αντώνη. Δεν θα μετάσχετε. Δεν θα μετάσχετε. Δεν θα μπείτε με υπουργό. Όχι, αν συμφωνώ με κάτι, θα ψηφίζω. Το έχω δηλώσει. Στα λάφυρα δεν συμμετέχω. Εγώ έχω αποφασίσει την Ένωση Κεντρών να την κάνω 15-20%. Και έχουν πάθει ζημιά οι γεννηματά με το Θεοδωράκι. Δεν θα μετάσχω. Η επιμονή σας για μια κυβέρνηση οικουμενική γεννά ένα ερώτημα. Εάν μια τέτοια κυβέρνηση, υποθετικά ρωτάω, αποτύχει, τι γίνεται. Γιατί η σημερινή επιτυγχάνει. Εγώ σας ρωτάω το άλλο, με 250 βουλευτές. Πού θα πάμε μετά. Το πολιτικό σύστημα για το οποίο εσείς δίνετε μάχες και ναι, το λέτε και ναι. Εγώ καλοπροαίρετα λέω καλά κάνετε. Ναι. Πού θα στηριχθεί όταν 250 βουλευτές που στηρίζουν μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή από μια χιλόγια. Η κυβέρνηση αυτή θα δεν θα είναι ασκούς, ο αλφα που θα βάλουμε. Θα δημιουργηθεί, θα υπάρξουν 15 μέρες τουλάχιστον να καταστρωθεί ένα σχέδιο. Να υπάρξει ένα κατευθυντήριο. Κάποια κόμματα θα πάνε στην Βουλή να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι να κάνει ό,τι θέλει. Θα είναι υπό την στήριξη των κομμάτων και τη διαρκή διαβούλευση.
Έχουμε... Αν αποτύχει οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν θα είναι ο Πρωθυπουργός, θα είναι το σύνολο. Έχουμε το Θάνο Αθανασίου, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται. Θάνο, ποια είναι τα νεότερα? Μαθαίνουμε ότι μέσα στα επόμενα 10 λεπτά θα ξεκινήσει και πάλι η σύνοδος των δίπλωμων ηγετών. Είναι ο Αχμέντ Νταβού το γνωστοκτήριο εδώ του Ζήτου Λήψου που διεξάγεται το Συμβούλιο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα μπει μέσα. Και για να μπει μέσα, μου λένε πρέπει να έχουν καταλήξει 28. Πόσα θέλει για να μπει μέσα? Για να μπει μέσα, πρέπει να του δώσει κάποιο το σήμα ότι οι υπόλοιποι τα έχουν βρει μεταξύ του. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί. 5 δις θέλει για να μπει μέσα, Θάνο. 5 δις θέλει για να μπει μέσα. Ναι, θέλει 5 δις. Και θέλει και πολλά άλλα πράγματα και θέλει και διατυπώσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί. Ξαναλέει τα ίδια με άλλα λόγια. Για να δούμε αν θα το δεχτούν οι κυβερνήσεις. Για να δούμε αν θα μπει και ο Νταβούτογλου μέσα. Μάλιστα. Θάνο μου, περιμένουμε για ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λένε Νίκο τώρα ότι. Δεν ξέρω, ναι, να άκουγα τον Θάνο. 17 Μάρτη επόμενη σύνοδος και σε 10 λεπτά η τελική σύσκεψη. Ναι. Αν δεν έχουν είναι αποτέλεσμα. Είναι προγραμματισμένοι για τις 17. Πάνε για τις 17 Μαρτίου. Έτσι είναι, Θάνο. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, πάμε για 17 Μαρτίου. Είναι η τακτική σύνοδος της 17ης και 18ης Μαρτίου. Ναι, θα το παραπέμψουν εκεί. Και η παράδοση εδώ στην Ένωση είναι η εξής. Όταν έχεις μια σύνοδο τόσο κοντά σε μια άλλη, συνήθως τα αφήνεις τα πράγματα να τσουλάνε. Και εγώ θα έλεγα ότι κάποια από αυτά που ακούμε σήμερα θα τα ξανακούσουμε και σε έκτακτη σύνοδο τον Μάιο και σίγουρα τον Ιούνιο που θα πρέπει να κλείσει το θέμα της ακτοφυλακής. Μάλιστα. Θα τα πούμε και πάλι στη συνέχεια με τον Θάνο Αθανασίου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, απλή ερώτηση έρχεται από δεκάδες φίλους στο διαδίκτυο. Ρωτήστε, λέει τον Πρόεδρο, αν εκείνος είχε τα ηνία της χώρας, αν κρατούσε το τιμόνι. Τι θα έκανε στο προσφυγικό που δεν κάνει η σημερινή κυβέρνηση και τι δεν θα έκανε που κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Ποια θα ήταν η πολιτική σας στο προσφυγικό? Πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα μέχρι πριν ένα μήνα δεν είχε κάνει τίποτα. Ούτε ένα hot spot. Δεν είχε κάνει τίποτα. Και είχαμε κατηγορηθεί για το θέμα αυτό. Είχαμε κατηγορηθεί. Επίσης η Ελλάδα λόγω των κακών συνθήκων είχε τιμωρηθεί από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για το Σέγγεν. Είχε κατηγορηθεί και είχε υποστεί ποινή. Ότι οι συνθήκες στην Αμυγδαλέζα ήταν απάνθρωπες. Άρα η χώρα μας και δεν έκανε τίποτα και είχε μια τιμωρία στην πλάτη. Και θεώρησαν όλοι οι λαοί οι Βορειοευρωπαίοι, θεώρησαν ότι η απραξία αυτή της Ελλάδος, συνδυασμένη με την γενίκευση του προβλήματος των προσφύγων, θα τους φέρει προτετελεσμένων με το ζόρι να γίνουν αποδέκτες προσφύγων. Θεώρησαν δηλαδή ότι η Ελλάδα με την απραξία της συμβάλλει στο να έρθει μια ωραία πρωία να αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό οι ροές των προσφύγων, ώστε να είναι η Ελλάδα η υπαίτια του ρεύματος. Και γι' αυτό αποφάσισαν το κλείσιμο των σύνορων. Χώρες που ως την προηγούμενη εβδομάδα ήταν υπέρ της Ελλάδος σε όλα. Έγινε αυτό. Άρα έχουμε ένα Τσίπρα που δεν έκανε τίποτα. Πάει στην προηγούμενη σύνοδο τώρα πριν από 10 μέρες και λέει μην ανησυχείτε μέχρι 7 Μαρτίου. Μέχρι 7 Μαρτίου έχουμε τακτοποιηθεί. Και δεν περνάει ένα 24ωρο. Αλλά επισέρχεται και η Τουρκία στο παιχνίδι αυτό. Τώρα, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, όπως ξέρετε. Δεν είπε εάν η Τουρκία δεν κάνει το κακό. Είπε μέχρι τις 7 Μαρτίου έχει λήξει το ζήτημα. Έτσι άκουσα εγώ. Ναι, σύμφωνοι, εσείς σαν πολιτικός δεν συνυπολογίζετε και την παρέμβαση. Εγώ τα υπολογίζω όλα, αλλά να μην μίλαγε. Αν δεν ήταν σίγουρος. Έτσι, δεν είναι. Όταν ένας πρωθυπουργός διασφαλίζει κάτι, το διασφαλίζει. Αν δεν μπορεί να το διασφαλίσει, δεν μιλάει. Γιατί εκτίθεται. Είπε ότι θα λήξει το προσφυγικό. Πώς? Κατάλαβα καλά. Είπε ότι θα λήξει το προσφυγικό. Όχι, είπε μέχρι τις 7 Μαρτίου. Έχουμε κατοχυρωθεί από την παρούσα σύνοδο κορυφής. Είναι ανοιχτά τα σύνορα μέχρι τις 7 Μαρτίου. Και την άλλη μέρα κλείσαν τα σύνορα. Διεψεύστηκε ο πρωθυπουργός. Ένας πρωθυπουργός που έλεγε 6 χρόνια έχει άλλες λύσεις, ότι θα στρέψει τον Νότο κατά του Βορρά, ότι θα αλλάξει την Ευρώπη. Εδώ έχουμε ακούσει τόσα αυτά τα 6 χρόνια, ρε παιδιά. Πέστε μου ένα πράγμα για το οποίο ο Τσίπρας βγήκε εύστοχος. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν φταίει τόσο. Ένα ζητώ, μία δήλωση, η οποία μετά εν χρόνο
Απεδείχθη εύστοχη. Κύριε Πρόεδρε, να, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Και πάντως επειδή πριν είπατε. Όχι, παρακαλώ το τραπέζι να μου πει. Δεν είναι δική μας δουλειά. Δεν είναι δική μας δουλειά. Έχω βίντεο του Τσίπρα. Θέλω να σας θυμίσω. Έχω βίντεο του Τσίπρα. Θέλω να σας θυμίσω. Κύριε Νίκο, έχω βίντεο του Τσίπρα με τον Ντούκα στο πρωτοδικείο. Θέλω να σας θυμίσω. Που πήγε και είπε όσο είπε. Πριν από μερικούς μήνες. Δεν θα γίνει καμία ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα. Πριν από μερικούς μήνες μιλούσατε αλλιώς για τον κύριο Τσίπρα. Με συμπάθεια μιλούσατε και για συνεργασία μιλούσατε και ραντεβού με τον κύριο Φλαμπουράρη κάνατε. Μην τα ξεχνάμε τώρα. Είστε σε άλλο κλίμα ξαφνικά. Παρακαλώ. Ενδεχομένως που έδειξαν ότι από αυτό χάνει η Ένωση Κεντρών. Με συγχωρείτε, από τους καφέδες με το Φλαμπουράρη και τις συζητήσεις για το μπαίνω, δεν μπαίνω στην κυβέρνηση. Μη μας κουνάτε και το δάχτυλο τώρα σε όλους και μας λέτε πείτε μου κάτι καλό που έκανε ο Τσίπρας. Έτσι μας είπατε. Τι είπα. Εδώ λέει, πείτε μου τι έκανε ο Τσίπρας και οι καριέρες των δημοσιογράφων ένα που χτίστηκαν από την κόντρα στη Μέρκελ. Χρόνια, τι να κάνουμε, να λέμε σε όλα ναι στη Μέρκελ. Μα δεν μιλάω για σας. Να λέμε σε όλα ναι στη Μέρκελ. Όχι, δεν είπα τι ένα να μου πείτε δηλαδή. Στα έξι χρόνια ένα πράγμα στο οποίο ο Τσίπρας βγήκε εύστοχος. Εσείς λέτε κανένα όχι, κανένα όχι στην Μέρκελ. Λέτε κανένα όχι. Συγγνώμη, εσείς δηλαδή λέτε συμφωνείτε με την άποψη όχι, ότι ήρθαν εδώ να μας πάρουν τα πετρέλαια που λέει ναι, κάποιοι, αυτό συμφωνείτε. Όχι, τα πετρέλαια όχι. Δεν συμφωνώ. Αλλά κανένα αεροδρομιάκι, κανένα αεροδρομιάκι, κανένα λιμανάκι. Όσες χώρες κάνανε τις μεταρρυθμίσεις, τώρα είναι εκτός μνημονίου. Συμφωνώ. Αυτό έλεγα. Συμφωνώ. Μόνο αυτό έλεγα, τίποτα άλλο. Και σήμερα βγήκε και η Κύπρος. Σήμερα βγήκε και η Κύπρος. Ενώ οι χώρες που κάνανε τσαμπουκά. Ο κύριος Χατζής. Θα είναι μια ζωή. Κύριε Χατζή, προσέξτε γιατί σας βλέπω και εσάς σαν την κυρία Γεννηματά όλο στο κινητό. Τι γίνεται. Για προσέξτε. Αυτός δικαιούται. Δεν έχει. Δικαιούται. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Θα κάνετε καμιά ερώτηση. Ερώτησα, δεν μου απάντησε. Παρακαλώ. Τι. Λέω, συνέπεσε να αλλάξει στάση απέναντι στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα ο κύριος Λεβέντης εξ αφορμής των δημοσκοπήσεων που τον είδα να κινδυνεύει να μπαίνει στη Βουλή και ξαφνικά ήταν μια άλλη στάση. Είναι δεν μια άλλαξα σύμπτωση. Είναι μια σύμπτωση. Όχι, κύριε. Έχετε πρόεδρε. Καμιά δήλωσή μου που Άξι. Έλεγα οικουμενική χωρίς Νέα Δημοκρατία. Άλλο είπα. Αν μου βρείτε δεν μια δήλωση. Εγώ πάντα απαντάτε έλεγα οικουμενική με Νέα Δημοκρατία. Απαντάτε αν άλλο. Μου βρείτε, κύριε Νίκο, σας μίλησα και εσάς δύο τρεις φορές. Ναι, απαντάτε άλλο. Ναι. Έλεγα πάντα η Νέα Δημοκρατία μέσα. Το λέγατε, το λέγατε. Ρωτήστε και το Φλαμπουράρι. Του έλεγα και εκείνου πάντα η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά έλεγε... Τότε λέγανε οι ναι. ΣΥΡΙΖΕΙ. Πώς? Λέγανε ναι. Τότε οι ΣΥΡΙΖΕΙ ναι. Ότι συζητάνε για δική σας είσοδο στη σημερινή κυβέρνηση. Τότε να μην πω τι. Έτσι λέγανε. Μα το λέγανε αυτό. Το ξέρετε ότι το λέγανε. Εάν μιλάμε με εσάς ελληνικά και εκείνοι μιλάνε λατινικά, τι να κάνω, κύριε Νικό. Δεν απάντησε όμως το ερώτημα. Επιμένετε όμως. Δεν απάντησε. Τι, σε για τι δημοσκόπηση. Μα δεν άλλαξα, γι' αυτό δεν απάντησα. Αφού σας εξήγησα. Εγώ πάντα τους μίλαγα για οικουμενική με συμμετοχή και τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας ρώτησα αυτό. Παρατηρήσαμε ένα διάστημα ότι είχατε μία καλή σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πολλοί μιλάγανε για φλερτ, ναι. Ακριβώς το είχα. Εν χρόνο όμως είδα, κύριε Χατζή μου, ότι... να σας το αναλύσω. Εν χρόνο είδα ότι στη Βουλή, παρότι και οι βουλευτές μου και εγώ κάνουμε κάποιες ωραίες προτάσεις για να κοπεί ο μισθός του βουλευτή στη μέση, για να κοπούν οι συντάξεις των νέων βουλευτών, δεν πήρε τίποτα, όλα τα απορρίπτει. Και κάνει μια ψηφοφορία εκεί μεταξύ τους, με την αριθμητική δικτατορία που έχει και χάνει το κεφαλίου του. Να σας φρεσκάρω τη μνήμη. Ναι. Είχατε πει κάποτε ναι. Ότι από αυτές τις έξι, σε μένα, σε μια συνέντευξη που μου είχατε παραχωρήσει στο Sky, μου είχατε πει τότε από τα έξι θέματα αυτά που είχατε θέσει, ναι. Ότι κάποια από αυτά φαίνεται να αρχίσει να τα συζητάει. Δεν έχουν δεχθεί κανένα. Έτσι, λέω, εσείς το είχατε πει. Εντάξει, να ενωθούν σε μία. Εσείς το είχατε πει. Τίποτα. Ναι. Τίποτα, κύριε Χατζή μου, και πηγαίνετε και ρωτήστε τους. Απλά αφήνανε να εννοηθεί τότε που κάνανε αυτούς τους δίθεν έρωτες. Λέγανε, αν από τα 9 σημεία σας ικανοποιήσει τα 5, δεν είναι καλό να πάτε. Οι δημοσιογράφοι, εσείς τα λέγατε. Τώρα, είπατε πριν από λίγο ότι ο Τσίπρας δεν κάνει για τη δουλειά. Ναι, δεν κάνει. Και ότι θα μας πάει σε 5 μνημόνια και μετά σε Brexit. Θέλω να γίνετε πιο συγκεκριμένο. Θέλω να μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι συγκεκριμένα η κριτική στον Πρωθυπουργό. Η κριτική στον Πρωθυπουργό είναι ότι 6 χρόνια, από τα 6 χρόνια έφαγε τα 5 μιλώντας για ένα όνειρο όπως το ένωσε αυτός. Απεδείχθηκε ότι το όνειρο αυτό ήταν άπιαστο. Ούτε μία συγγνώμη δεν ζήτησε από τον ελληνικό λαό. Πήγε και τα υπέγραψε όλα, έφαγε όλα. Εννοείται στα χρόνια της αντιπολίτευσης, ότι παρουσίαζε χρόνια. Ένα στα 5 χρόνια, ναι, τα 5. Λοιπόν, και στον έκτο χρόνο έκανε το λιοντάρι ότι διαπραγματεύεται από Γενάρη μέχρι Ιούλιο και 12 Ιουλίου πήγε και τα υπέγραψε όλα, ξεβρακώθηκε.
Πήγε, τα υπέγραψε όλα. Όταν λέμε όλα, ασυζητητή. Εσείς διαφωνήσατε με αυτή την θέση? Βέβαια, γιατί εγώ ήθελα να γίνει μια λογική διαπραγμάτευση. Ακούστε, η διαπραγμάτευση ότι είναι σκληρή. Και ακούστε, ο καθένας μπορεί να δηλώνει ότι κάνει σκληρή διαπραγμάτευση και στο τέλος να πηγαίνει να τα υπογράφει όλα. Είναι επιζήμιος όμως για τη χώρα ένας τέτοιος. Αφού λέτε. Διότι τα 2 δις του Γενάρη που αν γινόταν η συμφωνία Φεβρουάριο, τα έκανε 14 στο τέλος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας είναι κατηγορούμενος για 12 δις. Αύξησε τις ευθύνες της χώρας κατά 12 δις χάρη της επιπολαιότητάς του να διαπραγματεύεται κατά αυτόν κατ' μέρο κάνει σε χρόνο και απλά. Μας λέτε ότι τον Ιούλιο κακώς έκανε στροφή ο Τσίπρας και τώρα μας λέτε ότι εσείς είστε υπέρ ό,τι κακώς λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργά. Τι από τα δίτα, τι ελληνικά μιλούμε και λέω αν το Φεβρουάριο πήγαινε και έκανε αυτά που έκανε τον Ιούλιο, θα είχαμε κόστος 2 δις. Ενώ πήγε και τα έκανε τον Ιούλιο και είχε 14 δις. Και αυξήθηκε και η ατζέντα των υποχρεώσεων της. Θα το δεχτώ αυτό. Διαφωνείτε με την απόφαση του Ιουλίου, κύριε Πρόεδρε, διαφωνείτε που πήρε? Δηλαδή, συγγνώμη, μπορεί ένας, ας πούμε, να είναι τρελός μέχρι τον Ιούλιο και τον Ιούλιο να παρουσιάζεται στο σώμα και ξέρω να λέμε αυτό είναι ωραίο. Είναι δηλαδή, εσείς θέλετε να κρίνετε τη 12η Ιουλίου. Πάντως, κύριε Πρόεδρε. Τη 12η Ιουλίου υπέγραψε ό,τι του υπεδείχθη. Αυτό είναι καλό. Ο Πρωθυπουργός μιας χώρας πρέπει να διαπραγματεύεται εποφελία της χώρας. Όχι να πηγαίνει να τα δίνει όλα τη 12η ώρα. Αλλά δεν συμφωνείτε με την στροφή του Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει. Μα δεν γίνεται. Με συγχωρείτε. Γιατί δεν γίνεται? Δεν μπορεί να θεωρεί ότι σωστά έκανε που υπέγραψε, αλλά με άλλη τακτική θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα. Συμφωνώ και εγώ ότι καθυστέρησε. Θα μπορούσε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι τον ήταν το Γενάρη λάθος. Ήταν λάθος και τον Ιούλιο. Και τώρα είμαστε με την Ευρώπη. Δεν γίνεται. Να τρελαθούμε δηλαδή. Ξέρετε γιατί υπέγραψε τον Ιούλιο? Για να μην πάει φυλακή. Εγώ ήμουν ο άνθρωπος που είχα πει ότι όποιος βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ θα πάει και φυλακή. Λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης που θα ξεσπάσει. Μάλιστα. Το είχε ακούσει αυτό ο κύριος Τσίπρας. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και μία αντίφαση λίγο σε αυτό που μας λέτε. Ή τα υπέγραψε όλα. Πώς? Ή τα υπέγραψε όλα χωρίς να υπολογίζει τίποτα. Ναι. Ή δεν έκανε μεταρρυθμίσεις. Πώς πάει δηλαδή? Μεταρρυθμίσεις δεν έχει γίνει καμία μεταρρυθμίσεις. Μα το μνημόνιο έχει μία σειρά μεταρρυθμίσεων. Οι οποίες να γίνουν. Να γίνει. Αλλά δεν τις έκανε. Δεν δηλαδή, είχε κάνει καμία ούτε αυτό ούτε ο Σαμαράς. Εδώ είναι κατηγορούμενο όλο το πολιτικό σύστημα από το 9 μέχρι το 15. Πάντως δεν έκανε και κοροϊδεύανε. Έχετε και άλλη μία αντίφαση. Μιλάτε για οικουμενική συνεχώς. Εγώ τώρα όμως δεν είδα. Ένα λεπτό. Μιλάτε για οικουμενική συνεχώς. Και, με συγχωρείτε. Μα είναι θέση μου, κύριε. Δεν μπορώ. Ο ένας πολιτικός όταν πρεσβεύει κάτι, το πρεσβεύει συνεχώς. Μα δεν έχω πρόβλημα. Στιγμία. Μα να ρωτήσω, κύριε. Ένα λεπτό. Και λέτε οικουμενική να πάνε όλοι, να πάει και ο Τσίπρας, τον οποίο του έχετε σούλη τα ξαμπάξει πριν από λίγο. Αλλά εσείς ο ίδιος δεν παίρνετε στην οικουμενική. Να κάνουμε οικουμενική, να μαζευτούμε όλοι και να πάνε άλλοι. Θα σας απαντήσω. Εσείς απ' έξω. Θα σας απαντήσω κι εσείς. Όχι, απαντήσετε έτσι. Το είπατε πριν από λίγο. Το είπα και στον Παπαδήμο, που τον συνάντησα προημερών λίγο σε μια δεξίωση. Του λέω τον Καρατζαφέρη, τι τον θέλατε? Του λέω όταν κάνατε την οικουμενική. Τον Καρατζαφέρη, τι τον θέλατε? Ο Καρατζαφέρης όταν είδε τις δημοσκοπήσεις σηκώθηκε και έφυγε. Τι τον θέλατε? Μου λέει πράγματι αυτό δεν τον χρειαζόμασταν και αριθμητικά δεν τον χρειαζόμασταν. Και εγώ άλλο σας ρώτησα. Ναι, αυτό λοιπόν σας λέω και εγώ. Αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που προέχει εσείς θέλετε η είναι η Νέα χωρίς Δημοκρατία εσάς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κύριε Πρόεδρε, εσείς γιατί θα μπείτε σε μια τέτοια οικουμενική? Αυτό σας ρωτάω. Δήλωσα ότι δεν επιθυμώ να μπω. Τότε τι τους με συγχωρείτε, τους καλείτε να κάνουν οικουμενική ναι. Και εσείς απ' έξω. Ναι, πώς γίνεται αυτό, για να πάτε 15% το κόμμα σας? Λέει να γίνει ο μεγάλος συνασπισμός. Ναι, αλλά ο μεγάλος συνασπισμός. Άλλο μεγάλος συνασπισμός. Καταρχήν οικουμενική, παιδιά. Οικουμενική δεν γίνεται, διότι δεν μπορεί να είναι η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς αυτό. Μιλάει για έναν ευρύ συνασπισμό. Ο οποίος όμως. Τώρα μου ξεφύγατε όμως. Παρακαλώ, θα σταματήσετε όλοι. Τον δύο μεγάλο. Θα σταματήσετε όλοι, διότι εδώ έχουν δίκιο οι φίλοι μας στο Twitter. Μου λένε, κάνετε τις ερωτήσεις, σας τριπλάρει, δεν απαντάει και δεν εσείς δεν τις επαναφέρετε. Δεν απαντάω. Προσφυγικό, δεν είπατε. Για τις θέσεις τι θα κάνετε εσείς? Δεν απάντησα. Όχι.
να γίνουν όλα τα hot spot έστω με τωρινή καθυστέρηση. Γίνονται αυτά, έγιναν. Επομένως συμφωνείτε με την κυβερνητική πολιτική. Και να παλέψουμε μέσω της Μέρκελ, γιατί μόνο αυτή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή. Μα πριν κατηγορήσατε τον Τζίπρα ότι τρέχει πίσω από τη Μέρκελ για το προσφυγικό. Εγώ τον κατηγόρησα για την κολοτούμπα. Πάμε... Τον Τζίπρα δεν τον κατηγόρησα και πήγε με τη Μέρκελ. Όχι, τον είπατε ότι είναι, ότι πέντε μα είπατε ότι είναι άχρηστο. Και τώρα να μην πω τι κάνει. Λοιπόν, άλλο, είμαι σαφής. Λοιπόν, αν εξ αρχής η Ελλάδα έκανε τις μεταρρυθμίσεις που υπεδείκνυαν οι Ευρωπαίοι, και οι Ευρωπαίοι δεν λένε κόψε συντάξεις στα 600 ευρώ, πήγαινε τα 400. Για το προσφυγικό σας παρακαλώ, ναι, πείτε μόνο τα hot spots αυτό. Και στο προσφυγικό θα σας απαντήσω. Σας ρωτώ, γιατί για παράδειγμα κάποια Νέα Δημοκρατία λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη για τις προσφυγικές ροές. Λίγο η κυρία Τασία με το λιάζονται. Λίγο με το είμαστε ανοιχτοί. Είπαμε τις καθυστερήσεις. Όχι, και... όχι τις καθυστερήσεις. Λένε και ότι οι δηλώσεις δημιούργησαν κλίμα που έφερε παραπάνω πρόσφυγες. Όταν είπε ο... Συμφωνείτε όταν με αυτό είπε εσείς. Ο Τούρκος ότι ένα νησί ελληνικό ή ένα νησί τουρκικό, δεν ξέρω ποιο είναι το νησί, ο Κοντζιάς τα μάσαγε. Επίσης το ΝΑΤΟ, εδώ έχω στοιχεία, γιατί ο Καμένος μου λέει κατοχυρωθήκαμε από το ΝΑΤΟ. Πήγα και τον είδα στο Υπουργείο Αμήνης. Και βλέπω εδώ τι ζητήματα θέτει η Τουρκία. Κοίτα, ακούστε τι ζητήματα θέτει. Με απόρριτο έγγραφο προς το ΝΑΤΟ αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στο Μισό Αιγαίο. Πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο που κατατίθεται στο ΝΑΤΟ αμφισβητείται η ελληνικότητα νησιών και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ονομάτων ή αριθμών. Επίσης, πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο προς το ΝΑΤΟ θέτει θέμα εθνικού εναρίου χώρου των 10 μιλίων, να μην κατατίθεται σχέδια πτήσης στο Φύρα Αθηνών, ζητάει η Τουρκία, να μην ελιμενίζονται νατοϊκά πλοία στα Δωδεκάνησα, γιατί είναι αποστατικοποιημένη ζώνη. Δηλαδή, με αυτή τη συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου, η Τουρκία νομιμοποιεί. Αυτά που μας διαβάζετε τώρα από πού είναι? Είναι του ΝΑΤΟ η συμφωνία. Είναι η συμφωνία. Είναι του ΝΑΤΟ. Δεν είναι η συμφωνία. Έγινε η συμφωνία αυτή 11 Δευτέρου του 2016. Είναι παλιά, είναι το αρχικό κείμενο. Αυτά που διαβάζει ο Πρόεδρος, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι. Είναι εκτιμήσεις για τη συμφωνία, κύριε Πρόεδρε. Όχι, είναι έγγραφο που έστειλε η Τουρκία στο ΝΑΤΟ να μην επιχειρεί στη Ρόδο, να μην επιχειρεί στα Δωδεκάνησα. Πρώτον, να μην δίνει στο Φύρα Αθηνών είδηση πτήσεων. Είναι η θέση της δηλαδή, Τουρκίας αυτές, η Τουρκία μέσω της συμφωνίας που έκανε η Ελλάδα επισημοποιεί τις διεκδικήσεις της. Αυτό ναι, είναι δεδομένο. Η Ελλάδα τι κάνει σε αυτό? Φυσικά, κάνετε κριτική εδώ. Η κυβέρνηση υπάρχει. Και λέει ο Κοντζιάς, δεν ξέρω αυτό το νησί ελληνικό είναι ή τουρκικό, λέει μετά δεν κατάλαβα. Δεν νομίζω ο Υπουργός Εξωτερικών να είπε αν είναι ελληνικό ή τουρκικό. Ο Νταβούτογλου το είπε αυτό. Καταλάβατε γιατί προτείνω τώρα. Όχι, νούμερα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, όχι ο Νταβούτογλου. Κύριε Πρόεδρε, ασκήσατε, να ρωτήσω κάτι. Ασκήσατε κριτική στο κύριο Τσίπρα ότι άλλα λέει και άλλα πράττει. Σωστό. Και σε πολλά. Να σας ρωτήσω. Πάντως εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι η θέση για το προσφυγικό. Κατάλαβα ότι λέτε τα ίδια με την κυβέρνηση. Η Ιταλία. Συγγνώμη κύριε Χατζηνικολάου, μια πληροφορία σοβαρή. Συνάδελφος που καλύπτει το ρεπορτάζ, αυτό συγκεκριμένο που διάβασε, το κείμενο αυτό λέει δεν συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ, απερίφθη από όλα τα μέλη. Το κείμενο που διάβασε στάλει από την ναι, δεν συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ όμως. Στάλει. Αξίωσε. Δεν συζητήθηκε. Δεν μπορεί να επιχειρήσει στα 12. Σας εξηγώ. Έχει απορριφθεί, μου το λένε και εμένα τώρα. Μου το λέει ο συντάκτης. Να ολοκληρώσω. Συνάδελφος μου το λέει. Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Θα πάει ο συνάδελφος στον πόλεμο. Κύριε Πρόεδρε. Όχι, είναι 50. Πάντως για το προσφυγικό εσύ κατάλαβες ποια είναι η θέση του Πρόεδρου. Όχι, μόνο να γίνουν hot spot. Αυτό κατάλαβα. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Τι? Η θέση για το προσφυγικό ποια είναι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Δεν κατάλαβα. Θα σας πω. Μέχρι νομίζω ότι είναι... η θέση η της Ιταλίας είναι γνωστή αυτή τη στιγμή. Ταυτίζεται με την κοινή ευρωπαϊκή θέση. Δεν υπάρχει θέση της Ελλάδος. Όπως είπα και στη Σύνοδο των Αρχηγών, μην πάτε να συζητάτε με τον Νταούτογλου και με τον Ερντογάν. Γιατί οι διμερείς θέσεις δίνουν στην Τουρκία έχει... πλεονέκτημα. Κύριε η Ευρώπη να πάει να συζητήσει με τους Τούρκους. Κύριε το έθεσα, Πρόεδρε, κύριε, και ο Ρέτσι θέτει θέμα για το κλείσιμο σύνορων. Ούτε η Ιταλία το θέλει αυτό. Πάλι. Με ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου για τη θέση μου στο προσφυγικό. Ναι, δεν σας αρκεί ότι θέλω να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις της Κομισιόν. Αυτό δεν σας ικανοποιεί. Ακόμη και κλείσιμο συνόρων αν το αποφασίσει. Αν αποφασίσει η Κομισιόν, ναι.
Αν έχουμε την κάλυψη της Γιατί κομισης. Πρέπει να λέμε ναι σε ό,τι σας παρακαλώ. Μα από τα όχι που είπαμε, μα... είδατε το κατάντημα, κύριε Νίκο μου. Τώρα εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλουμε να είμαστε ένα κράτος ευρωπαϊκό. Θα συμμορφωνόμεθα στις κοινέ αποφάσεις. Εσείς τι λέτε, αντάρτικο. Πώς χωρίς λογική. Αποφάσεις που είναι χωρίς λογική. Παράλογο. Συγγνώμη, στο κλείσιμο των συνόρων. Πολλά παράλογα. Όχι. Μα πρότειναν κλείσιμο συνόρων. Το πρωί το συζητούσαν. Μάχεται η Μέρκελ. Το επίσημο, το η επίσημο να σχέδιο απόφασης. Δεν έχετε πληροφορηθεί ότι ναι, μάχονται ο Λαν. Το έχω πληροφορηθεί. Άρα... Αλλά το επίσημο σχέδιο απόφασης που πήγε το πρωί το περιελάμβανε. Γι' αυτό σας λέω. Τώρα εδώ μου λένε. Και έχουν δίκιο αν δεν το ακούσαμε εμείς και το περάσαμε ντούκου. Μου το γράφει ο Στέφανος στο Twitter. Ναι. Σας είπε, λέει, πριν από λίγο ο κύριος Λεβέντης, αριθμητική δικτατορία με κυβερνητική πλειοψηφία. Και εσείς τον ακούτε, λέει. Τον ακούτε, λέει. Ναι, ναι, να εξηγήσω τι εννοώ. Τι είπατε εννοώ. Τέτοιο πράγμα. Τι εννοώ. Βεβαίως, ακούστε. Είπατε τέτοιο πράγμα. Σε εκλεγμένη κυβέρνηση. Δεν το άκουσα εγώ. Έχουν δίκιο οι φίλοι μας. Επιτρέψτε μου. Δεν ξέρω οι φίλοι τι κόμματος είναι, κύριε Νίκο. Δεν ξέρω τι κόμματος είναι, αλλά στη δημοκρατία η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Με ρωτάγατε γιατί χαλάσαν οι σχέσεις Ένωσης Κεντρών με το ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω κατά περιόδους εμείς πάμε εκεί και προτείνουμε κάποιες βελτιώσεις. Μεταξύ των βελτιώσεων είναι και να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών από την επόμενη Βουλή που μπορούμε χωρίς αναθεώρηση να γίνει 200. Δεν γίνεται τίποτα δεκτό. Και με την αριθμητική δικτατορία λέω, τι σημαίνει αριθμητική δικτατορία. Τελειώνει η συνεδρίαση στη Βουλή και γίνεται μια ψηφοφορία, αυτοί ψηφίζουν τον κύριο Κοινοβουλευτή. Εμείς το τι παριστάνουμε, κύριε. Κύριε Δελατέλα, συγγνώμη. Τα άλλα κόμματα. Εσείς τα λέτε αυτά μετά τόσα χρόνια αγώνες. Δηλαδή, τι πρέπει να λέω, μπράβο. Δηλαδή, μπράβο, υπάρχει μια κοινοβουλευτική. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τι λέτε τώρα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Σας είπα 35% πήραν τον Σεπτέμβριο. Τώρα έχουν 20. Πού το ξέρετε, κύριε. Όχι, που το ξέρω. Βγαίνει από τι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσίπρας, αν αύριο το πρωί είχαμε εκλογές, τι θα έπαιρνε. Εγώ να ρωτήσω. Στην Κρήτη οι βουλευτές του. Πρέπει να πάω στις Βρυξέλλες. Ναι, βέβαια. Το πρώτο πράγμα. Να ηρεμήσουμε. Πάμε στον. Ναι, είναι και ευκαιρία να πέσουν οι τόνοι. Πάμε στον Θάνο Αθανασίου. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Θάνο. Έχω δύο πληροφορίες. Πρώτον, ότι το κείμενο του έπιασε εξαπίνης. Οι περισσότερες χώρες θεωρούν ότι χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να καταλάβουν ποιες είναι οι νομικές συνέπειες από ό,τι διάβασα. Του λένε λοιπόν, λένε δηλαδή στην πλευρά του Κομισιόν, δώσε μας χρόνο και ας το ξανασυζητήσουμε στις 17. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι η τελική απόφαση σήμερα αυτή. Ίσως τους πείσει η Κομισιόν. Θα δούμε. Προς το παρόν, η τάση είναι αυτή. Η ίδια πηγή που μας ενημέρωσε μου λέει ότι σε κάποια φάση της διαπραγμάτευσης η Τουρκία ζήτησε 20 δισεκατομμύρια για να σταματήσει να ζητάει το άνοιγμα των κεφαλαίων της Κύπρου. 20 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. 20, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Θάνο. Θα συνδεθούμε μόλις έχεις κάποια νεότερα. Να διατυπώσω την ερώτηση πριν που για κάτι που ήθελα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα ξεκινήσεις εσύ αμέσως μετά. Έχουμε δεκάδες μηνύματα από το διαδίκτυο και θα τα μεταφέρουμε με ερωτήματα. Να είστε βέβαιοι. Πολύ μικρή διακοπή. Σε 4-5 λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Οχτώ. Τέλεια ταξί. 11, 8. Σούπερ αριθμός. Έχω μεγάλο τελικά. Πολύ μεγάλο σου λέω. Καψούρα μου και αρρώστια μου. Με κάνεις πάλι να κλαίω. Μη μένεις στα στερεότυπα. Γύρνα το στο ελληνικό ποιοτικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2. Η Ελλάδα σε 5 γραμμές. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα,
ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Υπάρχει και το Ζεϊμπέκικο. Δημήτρης Μητροπάνος, Θέμης Αδαμαντίδης και Δημήτρης Μπάσης σε ένα από τα ωραιότερα live της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί, Μάρκος Εφερλής, Αλού Φαν Μάρ. Για πρώτη φορά σε DVD, η επιθεώρηση υπερθέαμα από το Δελφινάριο. Ακόμη, Real Taste, με ζεδάκια της Αρακοστής, η φακή σε πρώτο πλάνο και πορτοκάλια όλο γλύκα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Εκδίδομαι στην αγορά ακατάλληλα και ερωτικά. Είναι η τρέλα μου ατού. Εκτάκτως την Παρασκευή στην αγορά. Ούτε φιλάω του κόσμου. Ακατάλληλα και ερωτικά. Το νέο σιδέ του Γιάννη Ζουγανέλη με 15 υπέροχα τραγούδια. Θα είχα παράθυρο ανοιχτό. Συμμετέχουν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Σοφία Κουρτίδου. Να φυλάγεσαι. Μαζί Relax, η νέα αντιστρες συνήθεια. Η μέθοδος που βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους να εκτονώσουν το άγχος και να χαλαρώσουν. Και Rabbids, άλλο ένα DVD με 6 νέα επεισόδια. Εκτάκτως την Παρασκευή, μην χάσετε την αγορά. Στη Βίκο φροντίζουμε το σπίτι σας. Πτυσσόμενο τραπεζάκι για να εργάζεστε ή να απολαμβάνετε ωραίες στιγμές μόνο 9,90. Και σετ 6 φλιτζάνια σε υπέροχα χρώματα και συνδυασμούς μόνο 7,90. Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Οχ! Αφού δεν κυκλοφορώ σήμερα, τώρα πώς πάνε κέντρο. Νωρίς το θυμήθηκες. Ξεχάστηκε ο άνθρωπος. Πάρε στο 11888. Για λεωφορεία, τραμ, μετρό, προαστιακό. Και ό,τι άλλη πληροφορία χρειαστεί. Ναι! 11888. Σούπερ αριθμός. 11. 8. 8. 8. Τέλεια ταξί. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Έχουμε από πολλούς φίλους μηνύματα ότι δεν πρέπει να ρωτάμε όλοι μαζί και να διακόπτουμε συνεχώς, γιατί δεν προλαβαίνουν
να ακούσουν τις απαντήσεις, δηλαδή να ολοκληρώνει ο πρόεδρος. Τον Τζίπρα τον είχατε μόνο του. Ναι, ναι, τον είχα μόνο του. Και το Μητσοτάκη τον είχα μόνο του. Αλλά και εσάς στο παρελθόν σας έχω βγάλει μόνο. Δεν μας θέλετε, κύριε Πρόεδρε. Σας έχω βγάλει μόνο σας. Μα θέλετε να φύγουμε. Κύριε Πρόεδρε. Και 14. Κύριε Πρόεδρε, σας έχω βγάλει και εσάς μόνο σας στο παρελθόν. Δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι εγώ. Ψέματα δεν λέτε. Δεν λέω, όχι. Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ένα λεπτό. Έχω την εξής πληροφορία, η οποία είναι απολύτως διασταυρωμένη και μου στέλνουν και παλαιότερες δηλώσεις της Μέρκελ. Η Μέρκελ, λέει, μέσα στη Σύνοδο, είπε απευθυνόμενη σε αυτά τα κράτη, Αυστρία, Ουγγαρία κλπ, ότι με τη στάση σας για το προσφυγικό δημιουργείται πρόβλημα στο ευρώ και στην οικονομία της Ευρώπης. Βέβαια. Και άφησε να εννοηθεί ότι αυτό μπορεί να επιφέρει κυρώσεις οικονομικής φύσεως. Δηλαδή αυτό που σας έλεγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να περιλάβετε στην ανακοίνωσή σας. Εμείς δεν έπρεπε να το περιλάβουμε. Αυτό έλεγε ακόμη ο πρόεδρος. Και να γίνει. Και, να γίνει από τη Μέρκελ. Και επίσης, να γίνει έχω, από τη Μέρκελ, όχι έχω με και της Μέρκελ, και της Μέρκελ παλαιότερη δήλωση, ναι, και της Αντιπροέδρου της Κομισιόν, που λένε το ίδιο πράγμα. Ναι. Ότι δηλαδή η στάση αυτών των χωρών δημιουργεί, ναι, πρόβλημα στην ευρωπαϊκή και οικονομία. Και εμένα με ενοχλεί η στάση, αλλά δεν ήθελα να την τονίσουμε στο ανακοινωθέν τη στάση αυτή. Ο κύριος Δελατόλος. Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν και ορθώς ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αθετήσει πολλά από τα, αυτά που έχει υποσχεθεί. Όχι πολλά, όλα. Εσείς λέτε όλα, εγώ λέω πολλά. Δεν ξέρω κάτι που να, δεν μην θα το χαλάσουμε εκεί. Που να μην το έχει αθετήσει, δεν ξέρω. Θέλω όμως, επειδή λοιπόν πρέπει να είστε κι εσείς συνεπείς, θέλω να σας ρωτήσω το εξής και γνωριζόμαστε μάλιστα και 20 χρόνια, ναι, οπότε δεν έχει προσωπική αιχμή ερώτηση. Είχατε πει ότι κάθε 6 μήνες αλλάζετε τους βουλευτές. Ναι. Υποθέτω θα το κάνετε τέλος Μαρτίου. Τελειώνει το εξάμεινο. Υποθέτεται. Η υπόθεση του κόμματος όμως, γιατί ένα κόμμα έχει προεκλογική δέσμευση. Δέσμευση. Περιμένουμε τέλος Μαρτίου, αλλαγή της. Θα δώσω την απάντηση. Θα δώσω να, την να ρωτήσω και το δεύτερο. Α, θέλετε και το δεύτερο και μετά την απάντηση. Και θέλω να μου σχολιάσετε το εξής γεγονός. Ότι επισκεφθήκατε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί με τον βουλευτή γιο σας. Ναι. Εξαιρετικός. Και μάλιστα ιδιαίτερο συμπαθής και αδικήθηκε μια φορά στη Βουλή από κάποιον βουλευτή με χαρακτηρισμούς ανεπίτρεπτους. Αυτό δεν είναι νεοποτισμός. Νεοποτισμός. Πρώτη φορά επισκέπτεται πολιτικός αρχηγός του πρόεδρου της Δημοκρατίας και έχει μέσα στη συνάντηση κάποιον βουλευτή. Αυτό, η ερώτηση που κάνετε τώρα δεν είναι πολιτική, αλλά εγώ θα την απαντήσω. Τι είναι, δεν είναι αν πολιτική. Κάνω λάθος, το συζητώ. Δηλαδή, είχατε ρωτήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου γιατί έβαλε το γιο του. Στη σύσκεψη με τον πρόεδρο. Εσείς έχετε εδώ βίντεο που κάνατε αυτή την ερώτηση στον Ανδρέα. Κύριε Πρόεδρε, ή στο Μητσοτάκη για το γιο του ή την κόρη του. Εσείς εδώ οι παρόντες δημοσιογράφοι έχετε υποβάλει το ερώτημα αυτό εις άλλους. Κύριε Πρόεδρε. Όχι, απάντω, ρωτήστε. Ναι, το έχουμε θέσει, okay, κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε θέσει. Και τι σας απάντησαν? Για τη σύσκεψη. Όχι, για τη συνάντηση με τον πρόεδρο. Για τη συνάντηση με τον πρόεδρο. Εγώ έχω εξηγήσει γιατί έβαλα το γιο μου. Έχω πει γιατί είμαι 64 ετών. Όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, με τον πρόεδρο, ναι, της Δημοκρατίας, ακούστε τι έγινε. Πήγαμε εκεί. Εννοείς όταν πήγε να τον δει μόνος, ναι, τον πρόεδρος. Ναι, ναι. Γιατί είχε μαζί του τον βουλευτή γιο του. Πάντως, συνοδεύονται από συνεργάτες. Πού είναι το έγκλημα? Μέσα στον πρόεδρο. Ακούστε. Αμέσα. Μέσα στον πρόεδρο. Δεν το ξέρω. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Δεν το ξέρω, ήταν, θα μας πείτε μέσα, εσείς. Ακούστε, ήταν πρώτη φορά. Ναι, ακούστε πώς ήταν μέσα. Θέλετε να ακούσετε πώς ήταν μέσα. Γι' αυτό ρωτάμε, κύριε Πρόεδρε. Πήγαμε εκεί με τον πρόεδρο και πήγα συνοδεύοντας από 3-4 άτομα. Πάντως, εμένα το ρεπορτάζ μου, τώρα μου μεταφέρουν οι συνάδελφοι από τη δημοσιογραφική ομάδα, είναι ότι το ζήτησε ο ίδιος ο πρόεδρος. Ακριβώς. Είναι αλήθεια? Ναι. Μπήκαμε μέσα, τον χαιρέτησα και πήγε το παιδί να φύγει. Και λέει, γιατί να φύγει? Θέλω να έρθει εδώ. Του λέει, θέλω να ακούσει. Α, μάλιστα. Αυτή είναι μια απάντηση. Υπάκουσα στον κύριο. Δεν το είχατε ζητήσει εσείς από τον πρόεδρο αυτό? Στους 6 μήνες θα αλλάξετε τους βουλευτές. Ναι. Λοιπόν, τώρα, ακούστε, για τους βουλευτές το κατά πόσον θα αλλάξω, είναι μια απόφαση του κόμματος την οποία μετράω, γιατί αυτή τη στιγμή το κόμμα έχει μια άνοδο. Είμαστε στο 6% αυτή τη στιγμή, γιατί είναι 4,70 χωρίς αναγωγή. Με την αναγωγή πάει στο 6. Αυτό και μου φαίνεται ότι δεν θα τους αλλάξετε. Γιατί το κόμμα θα αποφασίσει να μην αλλάξουν. Να απαντήσω, λέω. Γιατί βιάζεστε? Πρέπει με την. Πάντως, για το γιο σας έχω πολλά θετικά σχόλια στο Twitter για το πώς κινείται μέχρι τώρα στη Βουλή να και στην Ελλάδα. Επειδή δεν λένε κάποιοι, έγραψε και η αγορά, ότι τον έχρισα διάδοχο,
Να ξέρετε. Τον χρήσατε διάδοχο. Η εφημερίδα σας νομίζω το έγραψε. Ναι. Εσείς τον χρήσατε. Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Και του έχω βάλει. Έγραψε η αγορά τέτοιο, ναι, πράγμα. Τέτοιο πράγμα. Είχε αυτή τη φωτογραφία. Συνήθω έχει. Τώρα. Κάτι, είχε κάτι, αυτή θα... τη φωτογραφία. Κάτι θα έχει υποπτευθεί η εφημερίδα. Η αγορά. Ναι. Λοιπόν. Μήπως το λέει η αγορά αυτό. Να ξέρετε την ακριβή μου θέση επ' αυτού. Του έχω πει. Αστειεύομαι, για, για να με διαδεχθεί, του λέω. Που δεν ζήτησε ποτέ το παιδί. Το παιδί και με πίεση μπήκε. Γιατί είχε μια δουλειά σε μια πολυεθνική πολύ σοβαρή και. Προβληματίστηκε 2-3 μέρες πριν μου δώσει την απάντηση. Με πίεση μπήκε ως υποψήφιος. Του είπα ότι για να διαδεχθείς ποτέ στην καρέκλα το Λεβέντι, πρέπει να κάνεις έστω το 1/10 από τους γύρους της Ελλάδος που έχω κάνει εγώ επί 30 χρόνια. Του ανεβάζεται πολύ το πεις. 30 χρόνια λοιπόν, τώρα αυτό όλη να ξέρετε, η Ελλάδα... Τώρα, το τι έχω κάνει 30 χρόνια, να κάνω μια άλλη εκπομπή μετά από κάποια χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου. Θα δούμε πού θα μας κατατάξει ο λαός μέχρι το τέλος. Μετά από 30 χρόνια δεν θα μας λέω, να κάνουμε μετά από άλλα 30 τώρα, χρόνια. Τώρα, για το εξάμεινο των βουλευτών. Να σας πω τι έχω τραβήξει. Να μας πείτε για το εξάμεινο. Ναι, για το εξάμεινο, λοιπόν, η απόφασή μου αυτή τη στιγμή, το μετράω πάρα πολύ, επειδή είναι τώρα οι βουλευτές σε μια θέση να μάθουν το κοινοβουλευτικό έργο, να υποβάλλουν ερωτήσεις. Γιατί δεν λέτε τώρα, με ειλικρίνεια ότι ήταν μια λάθος θέση. Ήταν μια λάθος απόφαση. Είναι μικρός ο χρόνος. Μικρός ο χρόνος. Επομένως... Θα αυξήσω λοιπόν κατά τη το χρόνο. Αυτή είναι η απόφαση. Α, θα τους αλλάξετε κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Δεν θα τους αφήσετε για όλη την κοινοβουλευτική θητεία ή θα τους αφήσετε. Δεν θα διαρκέσει και πολύ η θητεία, κύριε. Μην κάνετε πάλι προβλέψεις. Γιατί στην επόμενη εκπομπή θα μου διαμαρτύρεστε ότι τη θυμάμαι. Θα μείνω με την πρόθεση και θα μας προλάβει η διάλυση της Βουλής. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά πιστεύετε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τα δείγματα που έχουν επιδείξει μέχρι τώρα, τα δείγματα γραφής, θέλουν να ρίξουν τον κύριο Τσίπρα? Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν θα πέσει. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Κυρία Κοραή, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν έπεσε γιατί τον έριξαν. Ήρθανε τα παλούκια και δεν τα άντεχε. Και πήγε στον πρόεδρο και πήγε από τον Ιούνιο ο Γιώργος Παπανδρέου στον πρόεδρο και ο Σαμαράς δεν δέχτηκε. Και τράβηξε και μέχρι Νοέμβριο το σταυρό του μαρτυρίου ο Γιώργος Παπανδρέου. Πήγε από τον Ιούνιο και ζήτησε από τον Σαμαρά οικουμενική και ο Σαμαράς δεν δέχτηκε νομίζοντας ότι θα χάσει την ανωδική του πορεία. Και στο τέλος ξέρετε τι πήρε ο Σαμαράς, 18% πήρε. Ναι, πήρε. Να ξέρετε ότι πήρε 18% ο Σαμαράς. Με βάση τη συζήτηση που κάνατε, 8 ώρες και 1 τέταρτο στην Προεδρία της Δημοκρατίας, όπου υπήρχε κυριολεκτικά ένα χάσμα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, πώς επιμένετε ακόμη και αυτή τη στιγμή ότι εσείς όλοι μπορείτε να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι, να συναποφασίσετε για το όνομα του Πρωθυπουργού και ποιοι θα είναι και οι τεχνοκράτες υπουργοί? Θα σας πω, και πριν κάποια χρόνια αν έλεγες ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει με το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, θα σε έλεγαν τρελό. Ναι, αλλά τώρα είναι και συγκεκριμένα δεδομένα, κύριε Πρόεδρε. Και τότε ήταν σοβαρά τα δεδομένα. Δεν μια χώρα που είχε τόσο... πτωχεύσει, μια χώρα που μπήκε στα μνημόνια. Τότε ήταν και κόμματα και που είχαν 40 χρόνια συγκρουσιακή διάθεση. Δεν νομίζω. Χάριν της χώρας, κυρία Κοραή, εάν αισθανόμαστε ότι το σφαίρο της χώρας είναι να υπάρξει μια ευρυτέρου πέλματος κυβέρνηση, πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Γιατί αν σε αυτή τη χώρα ο Μητσοτάκης κοιτάει μόνο το σφαίρο του το δημοσκοπικό, ο Τσίπρας μόνο το να μείνει λίγο ακόμα, ίσως δεν υπάρχει χώρα μετά να... Δηλαδή, σας θυμίσω ότι έχετε πει για τους πολιτικούς αρχηγούς, για τον κύριο Καμένο. Δεν το λογίζεται καν ως πρόεδρο. Μα στις δημοσκοπήσεις δύο έχει και δεν έχει. Για το Θεοδωράκη, λέτε, μπήκε στην πολιτική, κατεντωρή. Ο Καμένος θα ξαναμπεί στη Βουλή. 2% έχει και δεν έχει. Έτσι λέγανε και τις προηγούμενες φορές και μπαίνει στη Βουλή. Εντάξει, εξέπληξε μία φορά. Η έκπληξη δεν γίνεται. Ωραία. Για τον κύριο Θεοδωράκη. Πάντως ούτε εσάς σας βλέπαν στη Βουλή και μπήκατε. Όχι, εμάς ήταν σαφές. Λέγανε διάφορα. Εμάς απλά κάναν την τελευταία εβδομάδα μία τιμή οι εταιρείες και μας εμφάνιζαν έξω την τελευταία εβδομάδα. Αφού μήπως... κάνανε ατιμία οι εταιρείες, τώρα γιατί τις επικαλείστε ότι ο ένας έχει 3% και ο άλλος 20%? Δηλαδή είναι ψέμα όταν δίνει του Καμένου. Έχουν κάτι με τον Καμένο?
Όχι, ο Καμένος ήταν ευνοούμενος. Σας ρώτησα άλλο. Είπατε νωρίτερα. Όχι, είπατε νωρίτερα ότι τώρα ο Τσίπρας έχει 20 επικαλούμενο στις δημοσκοπήσεις. Όχι, εμένα δίνανε. Και ο Καμένος 3. Δεν έχει 3. Και εσείς τώρα. Δεν το είδατε την τελευταία δημοσκόπηση. Άλλο σας ρωτάω. Α, λέω. Τώρα και μου λέτε ότι είναι άτιμη. Ναι. Με τους άτιμους επικαλείστε. Όχι, ακούστε, δεν είπα άτιμη, προσέξτε. Κάνανε τιμία. Αφήστε με να σας πω. Παρακαλώ. Η Ένωση Κεντρών είχε 4,5 όλο το διάστημα μέχρι τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Την τελευταία εβδομάδα λοιπόν βγάλαν τη Δευτέρα μία δημοσκόπηση, 2,5. Ευνηδίως, χωρίς λόγο, χωρίς να έχω κάνει κάτι. Για να δώσουν την εντύπωση ότι λόγω της πόλωσης αφυδατώνεται η Ένωση Κεντρών. Και εγώ πιστεύω ότι πέτυχαν στο σκοπό τους, δηλαδή το 6 το κάνανε 3,5. 3. Μου ήρθε μια πληροφορία τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια πληροφορία που έχει ενδιαφέρον, ότι οι Τούρκοι ζήτησαν σύν της άλλης να μην χρειάζονται βίζα πλέον οι Τούρκοι πολίτες για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούνιο. Είναι στο παγκόσμιο. Είναι γνωστό. Δεν το πρωί αυτό. Δεν το είχα δει. Ναι. Είναι στις θέσεις της Τούρκης. Επίσης, μου λένε οι συνάδελφοι εδώ ότι αυτά που διαβάσατε πριν έχουν όντως απορριφθεί από το ΝΑΤΟ. Και ότι τα πλοία τα νατοϊκά επιχειρούν στη μέση γραμμή. Αυτά εστάλησαν στο ΝΑΤΟ από τους Τούρκους μετά την υπογραφή της 11 Δευτέρου του 16. Και ξέρετε τι εννοεί η Τουρκία. Ότι δεν θα πλησιάσει πλοίο στα Δωδεκάνησα. Δεν θα ενημερωθεί το ΦΥΡ Αθηνών. Είναι ξεκάθαρο τώρα. Είναι ξεκάθαρο. Και θα δείτε ότι θα τηρηθεί από πλευράς ΝΑΤΟ αυτό. Ας λένε οι φίλοι ότι έχει απορριφθεί. Η Τουρκία όταν λέει κάτι το εννοεί. Ενώ εμείς... Τώρα πάμε λίγο στο ασφαλιστικό. Ναι. Πάμε λίγο... Να κάνω μια τελευταία ερώτηση για το προσφυγικό. Μέχρι πόσους πρόσφυγες μπορεί να αντέξει η Ελλάδα? Να τους κρατήσει εδώ. Πόσοι γιατί... θα έρθουν μετράει. Ακούστε, όταν έρθει ο πρόσφυγας... Άλλο είναι, μπορεί να έρθουν 300.000. Στις πρόσφυγες δεν τους καλούμε. Δεν είναι κάτι επιθυμητό ο πρόσφυγας. Έρχεται στην Ελλάδα βιαίως. Τώρα έχουν έρθει, ξέρω εγώ, 100.000. Αν αύριο έρθουν 500.000, τι λύση έχουν? Η χώρα πόσους μπορεί να αντέξει? Ξεχάστε τον άνθρωπο. Δεν νομίζω. Και αυτή είναι πολύ. Η Ελλάδα σήμερα είναι φτωχιά. Δεν μπορεί να ταΐσει ούτε τους Έλληνες. Πάντως σας άκουσα να λέτε και μετά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και μου έκανε εντύπωση. Είπατε ο ελληνικός λαός πεινάει και μέσα συζητούσαμε για τους πρόσφυγες. Ναι. Εσείς είστε μετριοπαθής πολιτικός. Αυτή είναι μια δήλωση που θα φανταζόμουν να την κάνει. Στα λάθη του Τσίπρα, κύριε Χατζηνικολάου. Αν ο Τσίπρας εδώ και 5-6 μήνες δεν παρέπε, δεν ταλαντευόταν και συνετάσε το με τη γραμμή της Ευρώπης, δεν θα είχαμε το πρόβλημα. Ποια γραμμή της Ευρώπης? Η Ευρώπη δεν είχε γραμμή για το Συριακό. Άρα πάνε στην Ευρώπη κατηγορείτε. Ξέρω, εντάξει, εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι έχετε μια εύκολη λύση, να πυροβολείτε την Ευρώπη. Αυτό κάνετε και το τόνισα. Δεν έχει κλείσει τα μάτια εδώ. Δεν έχει Ευρώπη πολιτική. Λέτε δεν έχει πολιτική. Ξέρετε από πότε μας έχει πει να φτιάξουμε hot spot? Ούτε σήμερα δεν βγάζω να πω. Ξέρετε από πότε η Ευρώπη έχει πει να φτιάξουμε hot spot? Αφού σας λέω, εδώ και χρόνια έχουμε τιμωρηθεί για την αμυγδαλέζα. Ότι θεωρείται χειρότερα και από τις συνθήκες που έχουν οι πρόσφυγες. Σωστό, έχει δίκιο. Δεν τα ξέρετε αυτά, κύριε Δελατέλα? Βεβαίως τα ξέρω και έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση. Εγώ λέω για τις ροές, κύριε Πρόεδρε, για τις ροές που είχαν αρχίσει να είναι έντονες. Μα όλα αυτά γίνονται Πάσχα. Για να μειωθούν οι ροές. Η Ευρώπη δεν είχε θέση. Και είχε κατηγορηθεί κάνετε γι' αυτό. Λάθος, ότι είχε στο Συριακό πρόβλημα η Ευρώπη ήταν αφούσα, κύριε Πρόεδρε. Η Ελλάδα δεν είχε καμία θέση και έβγαινε εκείνη η υπουργή να και έλεγε λιάζονται και έλεγε να μην πω τι έλεγε. Αυτά πληρώθηκαν. Ήταν αρνητικά. Πληρώθηκαν. Ποιος τα πλήρωσε? Δεν αύξησαν τις ροές κατά τη γνώμη. Πάλι πληρώσαν. Προηγουμένως πληρώσαμε για τη διαπραγμάτευση από τα 2 δις. Πάντως σήμερα έκανε το ΝΑΤΟ περιπολίες στα Δωδεκάνησα. Έκανε. Ελιμενίστηκε. Το αίτημα του ΝΑΤΟ ακούστε. Σήμερα έκανε περιπολίες. Ναι, εδώ δεν ξέρω αν κύριε Χατζηνικολάου. Είστε, κύριε Πρόεδρε, το αυτό δεν συζητήθηκε. Σας παρακαλώ. Έχει απορριφθεί. Όχι, να μην ακούστε τι ζητεί η Τουρκία. Να μην ελιμενίζονται νατοϊκά πλοία στα Δωδεκάνησα. Γιατί είναι αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Το ακούσατε. Δεν είναι να. Όταν περάσει στο χιλιόμετρο, επιτρέπεται. Αυτό είναι αξίωση πάγια, κύριε Πρόεδρε. Δεν γίνεται δεκτή. Προς το παρόν έχουν απορριφθεί. Θα το τηρήσει όμως το ΝΑΤΟ. Και όταν το τηρήσει το ΝΑΤΟ. Αν το τηρήσει το ΝΑΤΟ αυτό, επισημοποιεί
τη βλέψη της Τουρκίας. Θα δούμε. Πάντως, ο Υπουργός Άμυνας εδώ στην εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου είπε ότι ανεξαρτήτως του τι λένε οι Τούρκοι, και ο ίδιος και οποιοδήποτε. Ο Καμένος και το οποιοδήποτε στρατιωτικό αεροπλάνο θα προσγειωθεί στην Ελλάδα. Αυτός θα κηρύξει τον πόλεμο. Γιατί τέτοια μου έλεγε και μέσα στη σύσκεψη αρχηγών που συζητήσαμε για αυτό το θέμα. Μου λέει, εσείς προτείνετε να υποχωρήσουμε? Του λέω, εσείς προτείνετε να κάνουμε πόλεμο? Και του λέω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ηρεμήστε κύριε Καμένο. Πρέπει να υπάρχει και βίντεο. Σας είπε ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή ότι δεν θέλω να βγω ανίκανος από εδώ? Δεν το θυμάμαι αυτό. Το μόνο στο τέλος είπε την κουβέντα. Τι είπε? Ότι βλέπετε κύριε Λεβέντη, για ένα ανακοινωθέν φτύσαμε αίμα. Είπε. Δηλαδή, γιατί πήγε 6 φορές στις δακτυλογραφήσεις. Πώς θα γίνει η οικουμενική? Δεν του απάντησα, λέω, θα σας απαντήσω στη Βουλή. Την απάντηση θα την πάρει στη Βουλή. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου. Θα του εξηγήσω. Ναι. Όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνωρίζει ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αρθεί στο ύψος των ευθυνών του. Έκανε τέτοια παραδοχή ο πρόεδρος. Ναι. Είπε, βλέπετε κύριε Λεβέντη, ότι για ένα ανακοινωθέν ιδρώσαμε και πήγα 6 φορές μέσα. Και εσείς θέλατε οικουμενική, μου λέει. Αυτό, και του λέω, την απάντηση θα την πάρετε από το βήμα της Βουλής. Αυτό ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε παραδοχή του πολιτικού σύστημα να ανίκανο. Ο πρωθυπουργός το είπε. Αυτό κύριε Χατζηνικολάου που λέτε για πρώτη φορά. Κύριε Λεβέντη, πριν φύγω. Τι εμαυτίσαμε, μία φράση είπε, για να κάνουμε το κοινό ανακοινωθέν. 6 φορές πήγα μέσα κάνοντας το γραμματέα μου. Και ότι... άδικο έχει. Ναι, όχι. Για τον Παυλόπουλο έχω να όχι, πω, θέλω να πω ότι άδικο είναι μια σημαντική έχει προσωπικότητα. Να ξέρετε ότι τον σέβομαι απολύτως και λέω ότι μέσα στο χάλι αυτό το σημερινό αποτελεί μια όαση. Παρότι προέρχεται από ένα πολιτικό σύστημα, αυτή τη στιγμή η προσωπικότητά του είναι αξιοπρόσεκτη. Δεν το υπογράψατε όμως το κείμενο της Προεδρίας. Να το υπογράψω το κείμενο. Εσείς θα το υπογράφατε όταν, ναι, ναι, όταν απέρριπταν όλοι οι άλλοι μαζί. Εγώ. Μα σας εξήγησα. Ζήτησα να κάνουμε μια συζήτηση 1-2 ώρες. Οι άλλοι το αρνήθησαν. Ζήτησα ημερομηνία νέα συνάντηση. Παρακαλώ, κύριε Χατζή. Μια ερώτηση θέλω να κάνω πριν πάτε στο ασφαλιστικό, όπως είπατε. Κύριε Πρόεδρε, επιμένετε στην οικουμενική και όπως... Κόλληση είπε... βελόνα, είπε ο Κουτσούμπας. Για μένα είπε κόλληση βελόνα. Δεν είπε μόνο αυτό. Σας είπε και λαγό. Λαγό, ναι. Εντάξει. Είστε, λέει, λαγός του συστήματος και της Τρόικας. Μάλιστα. Εντάξει. Θα φανεί ποιος είναι λαγός. Μπορεί να βγει ο ίδιος. Ναι, ποιο, εντάξει, το ΚΚΕ λαγός δεν κάνει τέτοια. Το 89 έκανε κυβέρνηση. Καλά, εντάξει, μην το συγκρίνετε. Γιατί να μην το συγκρίνετε? Γιατί δεν είναι το ίδιες συνθήκες. Δεν είναι ίδιες. Α, λοιπόν, και αυτό αποκλείει από την επανάληψη. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι... Οι συνθήκες δημιουργούν... Εγώ δεν έχω μαντικές ικανότητες. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν μπορείς να λες λαγό όταν έχεις υπάρξει ο ίδιος. Εμπάσχετος, αυτό πείστε το στη Βουλή στον κύριο... Εγώ θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Ναι. Επιμένετε στην οικουμενική. Το έχετε πει 250.000 φορές. Πριν ξεκινήσετε την ερώτηση, ξέρετε γιατί ο Κουτσούμπας δεν θέλει την οικουμενική? Γιατί θέλει η χώρα να εξαχρεωθεί, να φτάσει στο απόλυτο μηδέν, γιατί νομίζω ότι έτσι θα ανέβει η δύναμη του ΚΚΕ. Μα το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει άλλη ιδεολογία, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Μην μπερδεύεστε. Θέλει τώρα, η χώρα να φτάσει στο μηδέν, τώρα, στο ναδύρ, θεωρώντας ότι έτσι ανεβαίνουν τα ποσοστά του. Πάγια στάση του ΚΚΕ. Πάγια στάση του ΚΚΕ. Και η Χρυσή Αυγή το ίδιο θέλει. Να εξαθλειωθεί η χώρα θεωρώντας ότι έτσι κερδίζει πόντους. Τα άκρα γενικώς έτσι. Σας το λέω, κύριε, παρακαλώ, την ερώτηση να ακούσετε. Λοιπόν, έχετε λοιπόν φαγωθεί με την υπόθεση της οικουμενικής. Κάθε πρότασή σας έχει και τη φράση αυτή επισημένων... Ναι. Εντάξει, το λέει ο κύριος Κουτσούμπας, εγώ δεν θα ήθελα να σας το πω έτσι. Ωραία, αφού βλέπετε ότι ουδείς το δέχεται αυτό, υπάρχει και το θεσμικό ζήτημα, το ότι αν γίνει οικουμενική κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι η Χρυσή Αυγή. Δεν είναι έτσι. Κύριε Πρόεδρε, ανακλώσω το ερώτημα. Ναι, το... Ωραία. Αφού δεν δέχεται κανείς, ας πούμε ότι δεν είναι έτσι, όπως το λέτε εσείς. Εγώ να δεχτώ τις δικές σας απαντήσεις. Ναι. Καμιά άλλη πρόταση έχετε για το πώς θα πάει η χώρα παρακάτω? Δεν γίνεται οικουμενική. Δεν το δέχονται τα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν μπαίνει γεννηματά σε μια διεύρυνση ενός κυβερνητικού σχήματος. Ούτε εσείς, ο οποίος θέλετε οικουμενική, αλλά δεν μπαίνετε επίσης στην οικουμενική. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημά μου είναι, άλλη πρόταση πλην της οικουμενικής έχετε για να πάμε παρακάτω? Ή να πάμε σε εκλογές. Ναι. Έχει ο Μητσοτάκης εκλογές. Εσείς ζητάτε εκλογές. Μα δεν ολοκληρώσω το ερώτημα. Ναι. Λοιπόν, αν λοιπόν η άλλη πρότασή σας δεν είναι σχετική, μήπως θέλετε να πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση για να τελειώνει η παράσταση? Λοιπόν, εγώ γιατί, εγώ γιατί υποστηρίζω την οικουμενική? Αυτό το ξέρουμε, άλλο ρώτησα. Γιατί όμως? Ναι. Διότι θεωρώ ότι δια του τρόπου αυτού αποκτά η Ελλάδα
σεβασμό και πολιτική σταθερότητα και έτσι θα έρθουν επενδύσεις πρώτον. Δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι η Ευρώπη θα υποχωρήσει ενώπιον μιας τέτοιας κυβέρνησης ευρυτά του πέλματος 240 εδρών. Θα υποχωρήσει η Ευρώπη σε μια διαπραγμάτευση και όχι μπροστά σε ένα ευάλωτο με 153 ετοιμόρροπο. Αφήνει λόγοι για τους οποίους ζητώ εγώ οικουμενική. Εγώ. Τώρα, τι άλλο ρωτήσατε? Το ερώτημά σας, κύριε Βουλευτή. Σας λέω, εάν δεν, αφού δεν γίνεται οικουμενική, άλλη πρόταση για να προχωρήσει η χώρα παρακάτω έχετε? Ζητάτε εκλογές από την κυβέρνηση? Δεν γίνεται οικουμενική γιατί έχει ένα καπρίτσο. Δεν γίνεται, κύριε. Όχι, πρόεδρε, να πω γιατί όμως. Μα το έχετε πει. Δεν γίνεται, όχι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά να το ακούσω. Ξαναπείστε. Γιατί ο Μεν Μητσοτάκης θέλει να καταρρεύσει η χώρα και ο Τσίπρας για να έρθει εκείνος. Ο Δε Τσίπρας θέλει να κερδίσει πολιτικό χρόνο, έστω και ζημιώνοντα τη χώρα. Να δεχτούμε ότι έχουμε πολιτικές ηγεσίες ανίκανες και κατώτερες των περιστάσεων που οδηγούν τη χώρα στη ζημιά, στην καταστροφή. Σύμφωνοι. Ναι. Εσύ τι άλλη πρόταση λοιπόν έχετε? Εγώ τι να έχω άλλη πρόταση? Υποστηρίζω πρόταση αυτήν. Δεν πάει αυτή. Η οποία τη θέλει και ο λαός. Τη θέλει και ο λαός. Αφήστε το λαό, κύριε Πρόεδρε. Δεν τη θέλει. Μην τον λαό βάζετε το λαό. Κανένας κάντε αύριο μια δημοσκόπηση, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Αφού κάνω απαταιωνίες αυτή. Είναι σημαντικό αυτό για να δούμε αν υπαληθεύομαι. Με βάση τα δεδομένα σας. Ένα ερωτηματολόγιο. Να μείνει ο Τσίπρας. Θα το βάλω στην επόμενη δημοσκόπηση. Οικουμενικοί πόσοι θέλουν. Επιτέλους να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Και γιατί απήχηση έχει το κατέρωμα. Τώρα δεν κάνουμε συζήτηση. Οι εκλογές της θεωρώ όμως καταστροφή. Συγγνώμη, παρότι ένας κεντρός θα πάρει 30 βουλευτές. Απαντήστε μου. Ναι. Ζητάτε εκλογές αφού δεν γίνεται οικουμενική, ναι ή όχι? Όχι, δεν ζητώ γιατί το θεωρώ καταστροφή για τη χώρα. Καταστροφή κυβέρνηση, καταστροφή εκλογές τότε. Η οικουμενική. Μα λέμε, κύριε, δεν γίνεται. Δεν συμφωνούν τα κόμματα. Άρα, μην τρελαθούμε δηλαδή. Εμένα κόλλησε η βελόνα, εσείς κόλλησες το άλλο. Μα κύριε, δεν κόλλησε καμία βελόνα. Όχι, κύριε Λεβέντη. Πάμε σε διαφημίσεις για να ξεκολλήσει. Μα τι να ξεκολλήσει, κύριε Χατζη Νικολάου? Κόλλησε ο Χατζή το αντίθετο. Πάλι τα ίδια. Ωχ! Αφού δεν κυκλοφορώ σήμερα, τώρα πώς πάνε κέντρο? Νωρίς το θυμήθηκες. Ξεχάστηκε ο άνθρωπος. Πάρε στο 11888. Για λεωφορεία, τρα, μετρό, προαστιακό. Και ό,τι άλλη πληροφορία χρειαστεί. Ζεις! 11888. Σούπερ αριθμός. 11. 8. 8. 8. Τέλεια ταξί. Έχω μεγάλο τελικά. Πολύ μεγάλο σου λέω. Καψούρα μου και αρρώστια μου. Με κάνεις πάλι να κλαίω. Στα στερεότυπα. Γύρνατο στο ελληνικό ποιοτικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2. Η Ελλάδα σε 5 γραμμές. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκδίδομαι στην αγορά ακατάλληλα και ερωτικά. Είναι η τρέλα μου ατού. Εκτάκτως την Παρασκευή στην αγορά. Ακατάλληλα και ερωτικά. Το νέο CD του Γιάννη Ζουγανέλη με 15 υπέροχα τραγούδια. Θα είχα παράθυρο ανοιχτό. Συμμετέχουν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Σοφία Κουρτίδου.
να φυλάγεσαι. Μαζί Relax, η νέα αντιστρες συνήθεια. Η μέθοδος που βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους να εκτονώσουν το άγχος και να χαλαρώσουν. Και Rapids, άλλο ένα DVD με 6 νέα επεισόδια. Εκτάκτως την Παρασκευή, μην χάσετε την αγορά. Ωχ, αφού δεν κυκλοφορώ σήμερα, τώρα πώς πάνε κέντρο. Νωρίς το θυμήθηκες. Ξεχάστηκε ο άνθρωπος. Πάρε στο 11888. Για λεωφορεία, τρά, μετρό, προαστιακό. Και ό,τι άλλη πληροφορία χρειαστείς. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. 11888. Τέλεια ταξί. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Υπάρχει και το Ζεϊμπέκικο. Δημήτρης Μητροπάνος, Θέμης Αδαμαντίδης και Δημήτρης Μπάσης σε ένα από τα ωραιότερα live της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί, Μάρκος Εφερλής, Αλού Φαν Μάρ. Για πρώτη φορά σε DVD, η επιθεώρηση υπερθέαμα από το Δελφινάριο. Ακόμη, Real Taste, με ζεδάκια της Αρακοστής, η φακή σε πρώτο πλάνο και πορτοκάλια όλο γλύκα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. 11888. Τέλεια ταξί. 11888. Σούπερ αριθμός. Επιστρέφουμε στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη. Πάμε όμως πριν στις Βρυξέλλες. Πάμε στο Θάνο Αθανασίου να μας πει τα τελευταία νέα. Θάνο. Τα οποία είναι τα εξής. Μία τσέχικη διπλωματική πηγή μας έλεγε ότι ο Τσέχος δεν έχει μαντάτ, δηλαδή πολιτική εντολή, να δώσει λεφτά σε ξένο κράτος σε αυτήν εδώ τη σύνοδο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να πάει να ρωτήσει το κυροβούλιο του. Και παρόμοια αντίδραση μας έχουν κάνει και άλλοι διπλωμάτες. Ως εκ τούτου και μετά από αυτήν την εξέλιξη, πολλοί μέσα σταμάτησαν πια να μιλάνε για συμφωνία και άρχισαν να μιλάνε για ένα χαρτί. Και η κοινοτική δηλαδή πλευρά της Κομισιόν μιλάει πια για το χαρτί. Το χαρτί που είναι στο τραπέζι, ετοίμασε ο Μαρκ Ρούτε μαζί με τη Μέρκελ, τον Τούσκ και τον Γιούνκερ. Το επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή οι 28 και κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Λένε από 10 λεπτά ως μία ώρα. Όμως αυτό το χαρτί ουσιαστικά καλωσορίζει κάποιες γενικές θέσεις. Είναι μια καταγραφή πρακτικά στην πράξη του τι θέλει η Τουρκία και του τι θέλει η Ευρώπη και τα παραπέμπει όλα σε απόφαση στις 17 και στις 18 στην επόμενη σύνοδο. Το δείπνο θα γίνει ή ακυρώθηκε? Όχι, οι ηγέτες είναι μέσα χωρίς να τρώνε, χωρίς δηλαδή να τους έχουν σερβίρει φαγητό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει μυστική έτσι. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν τσιμίσει κάτι. Με λογαριασμό 20 δις δεν είναι εύκολο να φάνε σήμερα. Θα τους σταθεί στο λαιμό. Ο Νταβούτογλου είναι μέσα, Θάνο? Είναι στο κτίριο. Είναι στο κτίριο. Αλλά όχι, αλλά όχι στη σύνοδο. 51. Στο 51 δεν είναι. Όχι, είναι μέσα στο κτίριο. Αν έχεις νεότερο, αν έχεις την κατάληξη δηλαδή, θα περιμένουμε να μας πεις τα νεότερα. Να ευχαριστήσουμε και πάλι το Θάνο Αθανασίου που είναι εκεί και μας μεταφέρει τα όσα συμβαίνουν. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω για όλο αυτό το θέμα της κόντρας που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη κυβέρνηση και σε εκδοτικά συγκροτήματα, στο ΔΟΛ, με δημοσιεύματα, με καταγγελίες, με γάτα Ιμαλαΐων η οποία παρακολουθούσε, λέει, μυστικές συναντήσεις στο παρελθόν του Πρωθυπουργού με τον εκδότη και πρόεδρο του ΔΟΛ, τον κύριο Ψυχάρη. Τι αίσθηση σας δημιουργεί όλο αυτό? Και θέλω και ένα σχόλιο σας για το δημοσίευμα του Βήματος την Κυριακή, σύμφωνα με το οποίο μία εισαγγελέας καταγγέλει τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης για παρέμβαση στο έργο της. Για μένα το δεύτερο καλό είναι να διερευνηθεί. Από τη δικαιοσύνη. Έχει πάρει την οδό, έχει πήγε στη Βουλή, ναι, στην Αρμόδια Επιτροπή.
για το πρώτο, για τα λυσβερίσια μεταξύ εκδοτών και κυβερνήσεων, νομίζω ότι το 4 φορές που συναντήθηκε ο Τσίπρας δείχνει ενοχή. Γιατί συναντήθηκαν κρυφίως, χωρίς κάμερες, και αυτό απεκαλύφθη από τη μία πλευρά η συναντήση και δεν διεψεύθη από τον Τσίπρα. Δεν διεψεύθη. Επιβεβαιώθηκε μάλλον. Ναι, δεν θεωρώ ότι στις συναντήσεις αυτές... Πώς και ήθελαν να... δεν απάγορε, εις άλλη χώρα θα θεωρεί το πιο απλό να συναντώνται, αλλά εδώ στην Ελλάδα που ο Τσίπρας ήταν να πάει για πρώτο κόμμα, ήθελε στήριξη. Ο άλλος πάλι είχε πάρει δάνεια και ήθελε να γλιτώσει από τη δαγκάνη. Δηλαδή ο καθένας κάτι ήθελε εδώ. Ο Τσίπρας ήθελε περαιτέρω στήριξη, ο Ψυχάρης να γλιτώσει. Πάντως, άρα είχαν λόγο να συνελθούν 4 φορές. Ένας μελλοντικός πρωθυπουργός. Και οι δύο λένε ότι κανείς δεν ζήτησε από κανέναν τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, ο μεν πρόεδρος του ΔΟΛ λέει: εγώ δεν του ζήτησα τίποτα. Αυτός ζητούσε υποστήριξη και υποσχόταν. Τότε γιατί το κάνανε κρυφίως. Στο Χίλτον τον καφέ. Ο δε Τσίπρας λέει: ο άλλος μου ζήταγε. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Και γιατί πήγε δεύτερη φορά αφού ο άλλος ζήταγε. Εμένα, αν μου ζητήσει ένας κάτι, δεν θα πάω δεύτερη φορά. Εσείς συναντιέστε, κύριε Πρόεδρε. Μπράβο. Σε δεξιώσεις κυρίως. Κατηδίαν συναντήσεις έχετε κάνει με το... Ελάχιστες. Στο παρελθόν έκανα κάποιες προσπάθειες να βελτιώσω τις σχέσεις μου. Επισκέφτηκα κάνα δυο, τότε που με κόβανε εντελώς. Όπως, ποιους συναντήσατε? Είχα συναντήσει ένα-δύο εκδότες για να διαμαρτυρηθώ γιατί δεν βάζουν καθόλου την Ένωση Κεντρών. Και τι σας είχαν πει? Εγώ κατάλαβα από τη συζήτηση ότι ένα κόμμα που δεν έχει λεφτά να ταΐζει... Οι άλλοι έχουν. Οι άλλοι χρωστάνε στο σύμπαν όλο. Από τις εκλογές τους επιτευρώνουν. Ακριβώς γι' αυτό χρωστάνε, γιατί ταΐζαν. Ακούστε, αν η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν χρωστάει 220 δις η Νέα Δημοκρατία, αυτά τα 220 δις δεν είναι στην τσέπη. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Ναι, εντάξει, πολλά. Εκατομμύρια. 214. Δεν είναι στη τσέπη του αρχηγού του εκάστοτε. Όχι, έχει πάει φακελάκια σε δημοσιογράφους, σε εκδότες, σε το κόμμα σας αυτά τα 30 χρόνια που δεν ήταν στη Βουλή και δεν έπαιρνε κρατικές επιδοτήσεις. Πώς το χρηματοδοτούσατε? Δεν έκανα τίποτα. Το κόμμα μας είχε ένα γραφείο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Κανάλι είχατε? Λειτουργούσε ισχνά. Ισχνά λειτουργούσε. Κανάλι είχατε? Το κανάλι με τις διαφημίσεις, το κανάλι ήταν από τα σεμνά και πολύ. Έβγαινε το κανάλι όχι. Οικονομικά? Όχι. Δεν έβγαινε ούτε αυτό. Το πουλήσατε? Επομένως από την τσέπη σας βάζατε. Από την τσέπη σας βάζατε ή από εισφορές φίλων? Και με προσπάθειες. Γιατί θεωρούσαμε σημαντικό να λειτουργεί. Επειδή είχαμε το πουλήσατε αυτό το κανάλι? Πώς? Το πουλήσατε? Όχι, εγώ παρέμεινα. Σας ζητώ συγγνώμη. Ζητά ο Θάνος Αθανασίου να μας μεταφέρει νεότερα. Θάνο, σε ακούμε. Η τελευταία πληροφορία είναι ότι από το κείμενο των συμπερασμάτων έχει φύγει η αναφορά σε ενταξιακά κεφάλαια. Αυτά δηλαδή από τα οποία σημαντικό. Μπλόκαρε η Κύπρος. Υπήρχε και μετά από παρέμβαση και της κυβερνητικής πλευράς και του Νίκο Αναστασιάδη έχει φύγει. Δεν ξέρουμε με τι έχει αντικατασταθεί, τι άλλο έχει μπει. Και αυτό μας ξαναπάει στη συζήτηση για τα χρήματα. Ανεβαίνει ο λογαριασμός αφού έφυγαν αυτά. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία. Πάμε και στο Γιώργο Βλαβιανό από την αίθουσα σύνταξης. Έχει και εκείνος να μας μεταφέρει. Γιώργο. Αυτό το οποίο μαθαίνω εγώ είναι ότι εφόσον τέλος πάντων καθαρογραφεί αυτό το οποίο καθαρογράφεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, θα υπάρξει μια κοινή συνέντευξη τύπου στην οποία θα μετάσχει ο Τούσκ με τον Νταβούτογλου. Τουλάχιστον αυτό μεταδίδεται από τα ξένα πρακτορία μέχρι αυτή την ώρα, Νίκο. Έχει ενδιαφέρον αυτό, σίγουρα. Γιατί εκεί θα μάθουμε περισσότερα. Και κάτι ακόμα, εάν θες να σου πω, είναι ότι αυτό το οποίο βλέπω έτσι με μία ματιά έτσι, σε ό,τι βγαίνει, είναι ότι αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι σε σύγκριση με τη Βίζα και στο άνοιγμα των κεφαλαίων φαντάζουν τα 3 δις ψίχουλα, Νίκο. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει από τον γύρο που κάνω στα ξένα πρακτορία. Μάλιστα. Ναι, γιατί τώρα, Θάνο Αθανασίου, επ' αυτού θέλεις κάτι να συμπληρώσεις? Συμφωνώ, είναι ακριβώς έτσι. Ναι, η αίσθηση είναι ότι τα λεφτά είναι εύκολο να δοθούν, ακόμα και αν υπάρχουν πολλές γκρίνιες. Τώρα τα άλλα όμως δεν μπορούν να δοθούν με τίποτα. Τα κεφάλαια ειδικά δεν δίνονται με τίποτα. Μάλιστα. Το θέμα της Βίζα, το οποίο πρέπει ίσως να το διευκρινίσουμε λίγο, η Τουρκία θέλει για όλους και από τον Ιούνιο, για τους πάντες να είναι ελεύθερη θεωρήσεων η είσοδος στην Ένωση. Όμως αυτό δεν γίνεται. Τους έχουν πει πρώτα για επιχειρηματίες, ίσως και για φοιτητές, και όχι από τον Ιούνιο και μόνο όταν κάνετε μια σειρά από προτέρες δράσεις. Θα δούμε. Είναι δύσκολη και αυτή η διαπραγμάτευση.
Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Αθανασίου. Θα συνδεθούμε και πάλι μαζί του αν έχουμε νεότερα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, τι λέτε για αυτή την αποκάλυψη που έκανε η Real News την Κυριακή, ότι ο εισαγγελέας εισηγείται να αρθούν τα δύο από τα τρία εντάλματα σύλληψης του Χριστοφοράκου με το σκεπτικό ότι τα χρήματα που έδινε στα κόμματα δεν ήταν μίζες, αλλά δωρεές. Ακούστε, τώρα από φέτος, από το 2015, έχει μπει μια νομοθεσία και τα κόμματα έχουν τρίτης κατηγορίας βιβλία. Μέχρι το 2015 γινόταν το κουτρούλι ο γάμος. Και η βάρτιση. Επομένως, και ο γάμος. Μπορεί να επίστηκε η εισαγγελέψη, όχι να ήθελε να συγκαλύψει, ότι ο Μέν Χριστοφοράκος ποτέ... είναι δωρεές. Όχι, και τα έργα που έπαιρνε η Ζήμερς, τι ήταν. Όχι, μπορεί η προμήθεια, αντίδωρα. Άλλο, μπορεί να πίστηκε η εισαγγελέψη ότι δεν θα έρθει ποτέ να αποδώσει λόγο ο Χριστοφοράκος στην ελληνική δικαιοσύνη, πρώτον. Και δεύτερον, ότι αφού ξεκίνησε. Και να βγάλει και λίγο λάδι εκεί όλους αυτούς που παίρναν τις βαλίτσες. Γιατί οι δάνεια είχαν όλοι και το ΚΚΕ, νομίζω, όλοι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε και το ΚΚΕ από τη Siemens. Έχουν δάνεια. Από τη Siemens. Όχι από τη Siemens. Όχι, λέμε τώρα για τη Siemens. Από τις τράπεζες, αλλά αυτά τα δάνεια ήταν χωρίς εγγύησεις και των τραπεζών τα δάνεια. Άλλο θέμα τα δάνεια. Ακούστε, και εγώ ρωτώ για τον Χριστοφοράκο. Εσείς δέχεστε τη θεωρία ότι η Siemens έδινε λεφτά στα κόμματα ως δωρεές και όχι ως μίζες? Τη δέχεστε αυτή τη θεωρία? Αυτή επιδιώκανε. Σε όλους είχε δώσει. Και στο Μητσοτάκι είχε δώσει τηλεφωνικά κέντρα, νομίζω. Νομίζω αυτά έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Δεν έχουν βγει αυτά. Τώρα μιλάμε για παλιές υποθέσεις. Δεν μιλάμε τώρα να φύγω. Πέρα από αυτά, υπήρχαν στις δικογραφίες. Την υπόθεση Τσουκάτου την ξεχάσαμε. Του. Τσουκάτου. Το 1 εκατομμύριο. Μαρτυρίες για αυτός ήθελε να πάρει δουλειές. Για χρηματοδότηση στα κόμματα. Ήθελε να πάρει δουλειές. Επομένως δεν ήταν δωρεά. Έστεινε τσάντες στο Πασόκ. Πιστεύετε εσείς ότι πληρώνανε χαρτόσημο για δωρεά τα κόμματα όταν πηγαίναν οι βαλίτσες με τα μαύρα λεφτά? Είναι, όχι δωρεές. Εισφορές θεωρούνται. Δεν είχε ποτέ χαρτόσημο το εισφορά προς το κόμμα. Εσείς με τον Χριστοφοράκο έχετε συναντηθεί ποτέ? Σας έχει στείλει χρήματα ποτέ στο κόμμα? Γιατί ούτε δεν ούτε τον ξέρω. Και αλλά λέω τώρα, εγώ λέει, συμφωνώ λίγο με την εισαγγελέα να κλείσει. Συμφωνείτε. Θα σας πω γιατί συμφωνώ. Γιατί είμαστε σε ένα στάδιο που θέλουμε με τη Γερμανία μια βελτίωση των σχέσεων και το να και να τους βγάλουμε όλους λάδι. Γιατί, και τα κόμματα και τον Χριστοφοράκο. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα έρθει εδώ να αποδώσει. Τότε που έφυγε, κλείστε φυλακή τον εισαγγελέα που το επέτρεψε. Αυτό ναι. Όταν τον είχες εδώ να δώσει λόγο. Τώρα αυτούς που τα παίρνανε. Τώρα πώς? Αυτούς που τα παίρνανε. Αυτοί που τα παίρνανε ήταν πρωθυπουργοί, ήταν τέτοιοι και ξέρετε τι νόμο. Δεν ξέρετε τι νόμο. Δεν ξέρετε τι νόμο. Τα κουκουλώσατε. Ξέρετε τι νόμο περνούσαν. Είναι κουκούλωμα αυτό. Αυτό είναι κουκούλωμα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν κουκουλώνε. Γιατί. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αμφισβητείτε ότι τα κόμματα μέχρι τώρα δέχονται επιταγές εφοπλιστών και βιομηχάνων. Συγγνώμη. Αυτό είναι πρώτη φορά που εδώ. Να καλύψουμε το όταν οι επιταγές δίνονται για να πάρουμε δουλειές πολλαπλάσιας αξίας, ναι. Αυτό δεν είναι δωρεά, είναι μίζα. Κάτι. Τα δημόσια έργα δεν έπαιρνε έργο. Εγώ ήμουν πολιτικό μηχανικό, ναι. Και κυκλοφόραγα. Δεν έπαιρνε έργο αν δεν έδινε 15% μίζα. Εσείς δώσατε. Άρα μιλούμε για ένα πανθομολογούμενο αδίκημα και γενικευμένο, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Πρόεδρε, που μπορούμε να το τιμωρήσουμε. Για να το τιμωρήσουμε, κύριε, πρέπει ο λαός να μην τους ξαναψηφίσει. Η καλύτερη τιμωρία είναι να μην τους ξαναψηφίσει ο λαός. Να μην ξαναδώσει πίσω. Φυλακή να κλείσω ποιος τώρα. Πρέπει να κλείσω τους αρχηγούς των κομμάτων. Δηλαδή να πάω να κλείσω το Σιμίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου. Όλοι αυτοί σίγουρα γνωρίζουν ότι έπαιρναν επιταγές. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζουν? Είπατε τώρα Κοραή και μετά ο κύριος Κατζής. Είναι επί του θέματος. Επί του ιδίου είναι όλοι. Και εγώ επί του ιδίου. Επί του ιδίου. Εσείς δώσατε μίζες. Αυτό που λέτε το 15% για τα έργα, επειδή ήσασταν μηχανικός και το ακούγατε. Δεν είχα δημόσια έργα. Δεν είχατε δημόσια έργα. Έκανα μελέτες και κατασκευές. Δεν έκανα. Οπότε δεν μπήκατε μέσα στο συναλλαγή. Είπατε προηγουμένως ότι τώρα με τη Γερμανία είναι δύσκολες οι εποχές και πρέπει να τα βρούμε. Να βελτιώσουμε. Ναι, με συγχωρείτε. Δηλαδή με αυτό. Γι' αυτό και σταμάτησε και ο Τσίπρας το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Αν επιτρέπετε. Γιατί το σταμάτησε, νομίζετε? Ναι, εγώ δεν θέλω γι' αυτό να μου πείτε. Θέλω άλλο ερώτημα να σας κάνω. Δηλαδή με βάση αυτή τη λογική και αυτή την επιχειρηματολογία την οποία προηγουμένως διατυπώσατε, είναι σαν να μας λέτε να θωώσουμε ό,τι έγινε με τις Siemens, εντάξει, να τα βρούμε, να το κλείσουμε το θέμα
Και όσοι φάγανε, φάγανε. Αυτό λέτε. Ακούστε. Γιατί εγώ διαφωνώ με τον κύριο Χατζηνικολάου περί αντίδωρου. Τη λειτουργία ολόκληρη πήρανε. Κάνετε λάθος το tweet που κάνατε. Το πρόσφερο ολόκληρο. Λειτουργία το λέω στο χωριό. Νομίζω ότι. Γιατί είπατε αντίδωρο, καταλάβατε. Την ευφυΐα για να καταλάβετε ότι η δωρεά και το αντίδωρο προέρχονται από την ίδια ρίζα. Το είπα, ναι. Την έχετε. Όχι, δεν καταλάβατε. Εσύ είπατε το αντίδωρο. Εγώ κατάλαβα. Λέω όμω αυτή πήρα μόνο το αντίδωρο. Τα ιδεολογήματα αυτά που είναι έτσι μυρίζουν. Αέρα φαλιριώτικο, όχι φαλιριώτικο. Ελάτε τώρα. Μα θέλετε εκεί να καταλήξετε, κύριε. Ελάτε τώρα. Μα υπέρ, εγώ σας λέω ότι συμφωνώ, αλλά ποιο. Δεν πήρανε μόνο αντίδωρο. Κύριε Χατζημαρκάκη, τι αυτοί. Αντίδωρο, το φούρνο πήρανε. Αυτό είναι αντίδωρο, κύριε Χατζημαρκάκη. Αφήστε τώρα. Και θέλει να του αφώσει ο κύριο πρόεδρο. Εγώ έτσι αισθανθήκατε. Αυτό ναι, κατάλαβα. Όχι, είστε σε πλάνη. Εγώ τι είπα, να κλείσουμε φυλακή τον εισαγγελέα που επέτρεψε να φύγει στο εξωτερικό ο Χριστοφοράκος. Παλιότερα. Ναι. Τώρα τι κάνουμε. Κάποιος εισαγγελίας με τώρα άδεια να τα βρούμε, πήγε. Τώρα με άδεια πήγε. Τώρα να τα βρούμε με λοιπόν, τους Γερμανούς. Προσέξτε τώρα. Απαντήστε μου σε αυτό. Άλλο λέω τώρα. Όχι άλλο λέτε. Αυτό εσείς είπατε. Έχετε ως δημοσιογράφος υπηρετήσει στην Ελλάδα σε διάφορες εφημερίδες, φαντάζομαι. Οι εφημερίδες αυτές ήταν ή δεξιές ή πασοκικές ή κάτι. Και αποδεικνύεται εδώ που σας μιλώ ότι δεν υπάρχει έργο που να μην έχει δώσει μίζα σε κόμματα, σε διάφορους. Λοιπόν, άρα ζούτε και ζούμε σε ένα σύστημα. Από μένα μάθατε ότι δίνανε μίζα. Εμείς τα έχουμε πει αυτά. Τα λέτε τώρα. Άρα εσείς λέτε τι θέλετε τώρα. Να τώρα. Με καθυστέρηση να μιλήσετε όλα. Τι θέλετε. Άλλο είπατε. Τι θέλετε. Είπατε, περιμένετε προηγουμένως για χάρη της Μέρκελ και της συμμαχίας με τη Γερμανία. Ίσως κάνετε βάβες. Για να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας. Και να τους χαρίσουμε την ιστορία με τη Siemens. Θα αφήσουμε δηλαδή ατιμόρυτους. Τι να πάρουμε από τις ζήμες. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Όσοι τα πήραν δεν πρέπει να τιμωρηθούν, κύριε Πρόεδρε. Άλλες χώρες πήραν. Ποιοι τα πήραν. Οι ζήμες δεν τηρεί. Θα σου απαντήσει ο Σιμίτης. Θα σου απαντήσει ο Σιμίτης. Ότι τα έκανα και είχαν το αφήσει. Οι ζήμες δεν τηρεί. Οι ζήμες δεν τηρεί ούτε τη συμφωνία που έκανε. Γιατί έκανε μια συμφωνία, σας θυμίζω, με την προηγούμενη κυβέρνηση και δεν την τηρεί. Βέβαια. Έκανε συμφωνία ναι. για να δώσει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, ναι, τα οποία να μην, δεν δίνει. Για να μην δημιουργούνται παρερμηνίες εδώ. Εγώ λέω το εξής, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα στάδιο που τα περιμένουμε όλα από τη Μέρκελ. Συμφωνείτε σε αυτό. Εγώ έχω καταλάβει ότι εσείς λέτε να λέμε σε όλα ναι. Εσείς, ναι, είναι δωρεές, κυρία Μέρκελ. Μάλιστα. Σε τι προτείνετε. Είναι δωρεές, δεν είναι μίζες. Εγώ προτείνω σε αυτό να λέμε όχι. Προτείνω και αν πείτε όχι, τι θα γίνει. Προτείνω να διεκδικήσουμε. Θα κλείσεις μέσα το Μητσοτάκη, τον Γέρο, το Σιμίτη, προτείνω να διεκδικήσουμε. Ή δεν ξέρανε όλοι αυτοί. Τώρα πετάτε ονόματα στον ανεμιστήρα. Εγώ προτείνω να διεκδικήσει η χώρα τα χρήματα που έχασε, διότι με το λάδωμα πλήρωσε για έργα πολλαπλάσια χρήματα. Και αυτό το κάνουν άλλες χώρες και έχουν πάρει λεφτά. Είμαστε οι μόνοι, κύριε Πρόεδρε. Ηθική αυτούργη. Το έχουν κάνει άλλες χώρες και πήραν χρήματα. Ακούστε, ηθική αυτούργη των χρημάτων αυτών που χάθηκαν. Ξέρετε ποιοι είναι. Αυτοί που κυβερνούσαν. Οι επικεφαλής των κυβερνήσεων είναι. Αλλά τα ξέρουμε γιατί μιλούμε. Ναι, προτείνετε λοιπόν να παραπεμφθούν. Εμείς. Όχι. Να έρθει. Σας ρωτάμε εσείς τι προτείνετε. Εγώ προτείνω αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα να είμαστε σκληροί και για το παρελθόν. Αν βρούμε λεφτά σε κάποιου το λογαριασμό βεβαίως. Αλλά όλοι αυτοί τι έχουν φροντίσει. Έχουν φροντίσει να τα πάνε στο εξωτερικό και εδώ να μην έχουν ούτε σπίτι να μείνουν. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει άλλοδος να επιμείνει η ελληνική κυβέρνηση για την έκδοση του Χριστοφοράκου, να έρθει εδώ να δεν δικαστεί. Δεν θα τον εκδώσουν οι Γερμανοί. Δεν προδικάζουμε και αυτό. Και θα χαλάσουν οι σχέσεις, αφού δεν το αντιλαμβάνεστε. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Αφήσαμε τον κύριο Λεβέντη και είπατε προηγουμένως, για να μην τα περνάμε έτσι, για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ναι. Ότι το κατάπιε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης. Αυτό που λέτε ότι δεν θα. Ένα λεπτό τώρα, γιατί σας ακούω, λέτε δεν θα τον εκδώσουν. Πού το ξέρετε αυτό, λέτε. Σας το έχει πει ο πρέσβης, ο Γερμανός. Συζητηθεί. Υπήρξε αίτημα. Σας το είπε ο Γερμανός. Υπήρξε αίτημα, λέω, της ελληνικής δικαιοσύνης. Πήγαν και εκεί να τον ανακρίνουν και βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τι αίτημα εδώ τώρα εισηγούνται να έρθουν. Και τα δύο εντάλματα σύλληψη από τα τρία. Ήταν άγονη η προσπάθεια. Μα κύριε Νίκο μου, σας λέω πήγανε βουλευτές του Κοινοβουλίου να τον ανακρίνουν. Τότε που ήταν και κρατούμενος. Ήταν κρατούμενος για ένα διάστημα. Πλήρωσε ένα ποσό εκεί. Κατεδικάστηκε. 500.000 ευρώ πλήρωσε. Πόσο? 500.000 ευρώ.
Ωραία. Ως πρόστιμο. Και εσείς λέτε τι άλλο θέλετε τώρα. Η Αμερικάνικη χρηματαγορά αποκάλυψε τα σκάνδαλα της. Ωραία. Που δεν ήταν λοιπόν, τα Ελλάδα, κόμματα που στηρίζετε εσείς, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, θα κυνηγήσουν. Εμείς τι στηρίζουμε. Μα εδώ μου φάνηκε από συζήτηση σαφώς. Ελάτε κύριε Πρόεδρε. Ότι είστε κατά του να φτιάξουμε μια νέα κυβέρνηση. Τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Να τα διεκδικήσουμε ή να τα χαρίσουμε. Να τα διεκδικήσουμε. Αλλά σας λέω κάτι που δεν ξέρετε. Ότι ο Καραμαλής το 60 έχει παραιτηθεί ο γέρος. Εγγράφος. Ναι. Δεν νομίζω. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το ταινίο. Όχι, έγγραφο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει έγγραφο. Δεν υπάρχει. Εντάξει, ακούς, κύριε Νικό μου, γιατί δεν κάνουμε λοιπόν μια προσφυγή. Να κάνει ο Τσίπρας μια προσφυγή. Να τα διεκδικήσει. Πάντως το κατοχικό δάνειο είχαν αρχίσει να το αποπληρώνουν. Οι Γερμανοί και διεκόπη η αποπληρωμή. Οι Γερμανοί ξέρετε τι απαντούν. Ότι δώσανε το 1960 160 εκατομμύρια μάρκα και κράτησαν 430.000 Έλληνες εργάτες τη στιγμή που στη Γερμανία που τους άλλους τους έδιωχναν. Και δι' αυτού του τρόπου υπεγράφει η παρέτηση. Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Εγώ το λέω ευθέως. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Εντάξει. Γιατί οι εργάτες. Αν πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει διεκδίκηση, αν ο Τσίπρας μου ζητήσει, εγώ υπογράφω. Αν αύριο ναι, ο Τσίπρας ζητήσει και πει κύριε Σάκη. Αυτό υπογράφεται, ναι. Αυτή είναι μια δήλωση που έχει την αξία της. Όπως και για τον Χριστοφοράκο, αν μπορούσε να έχει περιουσία να δώσει έστω και ένα ευρώ, και εκεί υπογράφει. Έχει Siemens περιουσία, κύριε Πρόεδρε. Καλή περιουσία. Ο Χριστοφοράκος ήταν διευθύνων σύμβουλος της Siemens. Ναι. Δεν είχε μπακάλικο ο ίδιος. Ναι. Ήταν διευθυντής μεγάλου πολυεθνικού μπακάλικου. Γιατί δεν κάνει αγωγή ο Τσίπρας. Άρα δεν μου λέει. Όχι. Εγώ λέω ότι πρέπει να διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά κάνανε μια συμφωνία με τη Siemens. Κάνανε μια συμφωνία με τη Siemens πριν από ένα-δύο χρόνια. Και δώσαν κάποια χρήματα. Δεν τηρεί η Siemens τη συμφωνία. Δεν τηρεί, άλλο, δεν το γνωρίζω. Δεν τηρεί η Siemens τη συμφωνία. Άρα την υπέγραψε και μας έχει κάνει σύνδεση με κέντρο. Αν κάνει η ελληνική κυβέρνηση διεκδικητική αγωγή, εγώ υπογράφω. Μάλιστα. Είναι σαφής δηλώσεις. Είχατε πάει στην Γερμανία. Είχατε πάει στην Γερμανία προσφάτως. Ναι. Και είχατε συναντήσει αξιωματούχους. Είχα συναντήσει κάποιους. Ή μιλήσατε για αυτό το θέμα. Για ποιο. Για το θέμα των αποζημιώσεων με κάποιους. Όχι, για το οικονομικό μίλησα εγώ. Δεν μιλήσατε για αυτό. Τι συναντήσατε. Ούτε υπουργούς. Ναι, τι συναντήσατε υπουργούς. Με υπουργούς συναντηθήκατε. Συναντήθηκα με κάποιους, δεν μπορώ τώρα. Μου ζήτησαν να μην. Τι είπα να πει στον ελληνικό λαό, έχετε επίσης ξεκάθαρα όλα. Τι σας είπανε. Μην μας πείτε τα ονόματά τους. Γιατί θέλετε να σας πω κάτι. Αποκάλυψα ότι δέχθηκα στο γραφείο μου τον Γερμανό πρέσβη. Ναι. Και στενοχωρήθηκε και με πήρε την άλλη μέρα. Μου λέει δεν ήθελα να το αποκαλύψει. Γιατί δεν είπατε μόνο αυτό. Είπατε και ότι συμφωνεί με την Οικουμενική γι' αυτό. Γι' αυτό στενοχωρήθηκε. Ίσως. Γι' αυτό μπορεί να στενοχωρηθεί. Πάντως τι είπατε με αυτούς τους Γερμανούς. Ποιο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης. Όχι, συμφώνησαν και αυτοί ότι αν είχαμε μια Οικουμενική θα ήταν η εικόνα της χώρας σοβαρότερη. Δεν κυβερνούν οι Γερμανοί όμως, έτσι δεν είναι. Δεν είναι οι Γερμανοί στο κοινοβούλιο το ελληνικό όμως. Θα δούμε και αυτοί που είναι, πώς θα καταλήξουν. Ασφαλιστικό. Πού θα καταλήξουν αυτοί που είναι. Ασφαλιστικό. Ναι. Τι και μην ξεχνάτε να ότι με 50 ευρώ μπόνους είναι. Δηλαδή, έτσι 149 βουλευτές έχει ο Τσίπρας, εξ αυτών οι 50 είναι μπόνους. Θέλετε απλή λοιπόν αναλογική. Όχι, λέω, βεβαίως. Τι θέλω. Και το θέλω από το 1980 που πρώτο. Ασφαλιστικό. Τι πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να κοπούν και κύριες συντάξεις κατά τη γνώμη σας. Καμία σύνταξη δεν πρέπει. Ή συμφωνείτε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι συντάξεις που είναι πάνω συμφωνείτε από 1.500 με το σχέδιο της κυβέρνησης. Στο ασφαλιστικό δεν πρέπει να κοπεί καμία σύνταξη μέχρι ένα χιλιάρικο, 1.200 ευρώ. Καμία. Ούτε ένα ευρώ. Τα ίδια μου είπε και ο κύριος Τσίπρας εδώ ότι πριν από μια εβδομάδα. Μόνο που αυτός θα τη κόψει. Μου είπε ότι μέχρι 1.200. Η διαφορά μας είναι ότι. Το ίδιο είπε με εσάς. Ότι μέχρι 1.200 δεν πρέπει να τη κόψει. Αν όμως κύριε Νίκο να μην κόψει μέχρι 1.200. Πρέπει τις τρεις συντάξεις κάποιον να τις κάνεις μία. Πρέπει να μην υπάρχουν 430.000 τριπλές συντάξεις, ούτε 1.200.000 διπλές. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός όμως. Πάλι δεν βγαίνει. 2,5 δις. Σωστά να κοπούν. Και είναι 80.000 τριπλές, αλλά δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Τα έχω πει νομίζω σε εσένα, κύριε Χατζή. Εσείς τα έχετε πει, αλλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Μάλλον δεν κάνατε καλή αριθμητική. Εγώ, από την αριθμητική δικτατορία πήγαμε στην αριθμητική ανεπάρκεια. Ο υπουργός οικονομικότητα.
Αλλά δεν βγαίνει. Προηγουμένως είχαμε δικτατορία στη Βουλή αριθμητική. Τώρα έχουμε αριθμητική ανεπάρκεια. Σας είπα, κοιτάξτε, τα μέτρα που προτείνει ένας κεντρών, δηλαδή η συγχώνευση των συντάξεων σε μία. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν η αριθμητική, η δικτατορία είναι ένας ατυχής όρος που χρησιμοποιείται. Ναι, είναι ατυχής. Διότι είχαμε εκλογές στη χώρα και οι αριθμοί εκφράζουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας τίμησαν όπως τίμησαν και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτανε μια ατυχής. Έχετε το θάρρος της γνώμης πάντα. Πόσο και πρέπει να το δεχτείτε. Τα δύο κόμματα ήταν, σήμερα, δεν ταιριάζει πέστε σε εσά αυτή η φρασιολογία. Και μάλιστα σε αρχηγό κεντρώου. Και αρχηγό κόμματος κεντρώου που μάλιστα έχει δημοκρατικού. Δηλαδή, ταλαιπωρηθεί. Κύριε Νίκο, μου, λυπάμαι πολύ. Αριθμητική δικτατορία δεν μπορεί να λέτε το αποτέλεσμα των εκλογών. Να σας πω. Έχετε μια εταιρεία εσείς. Έστω μια απλή εταιρεία. Έχω, ναι. Και αλλά η εταιρεία δεν έχει σχέση με το κοινοβούλιο. Δεν είναι η εταιρεία κοινοβούλιο. Κάποιον λοιπόν που έχει. Κατ' ουσίαν έχει, δεν μιλάμε, 20% κατ' εμέ ο ΣΥΡΙΖΑ παραπάνω δεν έχει, να μου κόψετε το κεφάλι. Στις εκλογές ο είχε 35. Έχει 1,5. Το 21,5% μπορεί να διαχειριστεί το ελληνικό πρόβλημα που είναι τεράστιο. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί έτσι. Όχι, κύριε, εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ θέλω. Και το αυτό είναι το νόμιμο. Να την καταργήσουμε. Αυτό είναι το νόμιμο. Να την καταργήσουμε. Εγώ θέλω και το ηθικό. Αυτή είναι η νομιμοφάνεια. Θέλω και το ηθικό. Θέλω η κυβέρνηση να έχει λαϊκό έρισμα. Δηλαδή όχι όποτε, περιστασιακή όποτε εντολή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ναι. μείωση να ναι, πέφτει δηλαδή, η κυβέρνηση. Μια, εγώ δηλαδή αν πάρω ποτέ την Πρωθυπουργία δηλώνω ότι δεν θα αρκεστώ σε εκείνης της ημέρας στην καταγραφή. Θα θέλω συνεχή τώρα στήριξη. Τώρα θα με συγχωρήσετε, η δήλωση μου θυμίζει το εξάμηνο με τους βουλευτές. Α, έτσι. Ανά εξάμηνο, δηλαδή έρχεται τώρα, μια κακή δημοσκόπηση, να πρόκληση, αλλάζουμε κυβέρνηση. Δίνεται... Είναι δυνατόν να αλλάζουμε κυβέρνηση κάθε φορά που είναι σε μια δύσκολη μπορεί όμως, περίοδο. Μπορεί όμως σε τόσο κοσμογονικές αλλαγές πρέπει να γίνουν μια κυβέρνηση να χέρει μόνο του 21%. 36, ο μεν συνεταίρος 2 δεν παίρνει ο Καμένος. Συν 3 του Καμένου. Ποιο 3, ήταν 3. Τώρα κοιτάξτε πόσο είναι. Εσείς κρίνετε με τις δημοσκοπήσεις ή με το αποτέλεσμα του Σεπτεμβρίου. Παιδιά, ένα λεπτό τώρα. Μα κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Λεπτό. Ο Καραμανλής το 1974 πήρε 54%. Το 1977 πήρε 40,8 πήρε. Ναι, ναι, τόσο. 40,8 πήρε. 40,8. Έχασε 14 μονάδες. Πού οφειλόταν 14 μονάδες? Στο Καραμανλής ή Τάνκς. Πού οφειλόταν, κύριε Δελατόλα? Κύριε και στη Πρόεδρε. Φοβία ότι αν πηγαίναμε απευθείας από τους στρατιωτικούς σε άλλον, μπορεί να χάνε το έλεγχος. Λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις απαντάνε. Ναι, έτσι λειτουργεί. Αλλά ο πολιτικός έτσι λειτουργεί. Αλλά επειδή έτσι εκλεγήκατε εμένα και μπράβο όλοι σας, οι πολίτες που περνάω στον δρόμο, όπως χθες που κυκλοφόρησα στον δρόμο, μου λέγανε ορθά επέμεινες να μιλήσετε και για τις συντάξεις. Γιατί λέει ακόμη και ο Κουτσούμπας φοβήθηκε. Τι θα έχανε, λέει ο Κουτσούμπας, αν συνεζητεί το λίγο το ασφαλιστικό, το οικονομικό, η αξιολόγηση. Άρα λέει, κάνανε ατιμία εναντίον σου, κύριε Λεβέντη. Όλος ο κόσμος το είπε. Να κάνατε άλλη συνεδρία. Εντάξει. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Πάντως, θα επιστρέψω. Νίκο, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό κάποιοι υπουργοί υπέγραψαν και υποτροφίες τη Siemens, έτσι. Εντάξει. Το τι έγινε με τη Siemens δεν είπε. Και εσείς μου λέτε τώρα, έχει δίκιο λοιπόν. Δεν είπα. Εγώ υπογράφω. Απλά είπα. Χάρη βελτίωση στον σχέδιο. Συγχωρείτε που το επανέφερα. Ακούστε, αυτή τη στιγμή, κύριε Δελατόλα. Τα περιμένουμε όλα από τη Γερμανία. Δηλαδή ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή έξω που είναι, τι, από πού κρέμεται? Από το μισοφόρι της Μέρκελ, να λέμε την αλήθεια. Θα πάμε την ίδια ώρα να κάνουμε διεκδικητικές αγωγές? Εάν το θεωρείτε φρόνιμο, κάντε το. Εγώ είπα υπογράφω. Το Μάιο η αλλά δεν το θεωρώ φρόνιμο, τουλάχιστον το είχε χρονικά. Θέσει ο κύριος Τσίπρας. Χρονικά. Ας τελειώσουμε με τα μνημόνια να γίνουμε χώρα σοβαρή και το ξανασυζητάμε. Μικρή διακοπή. Ναι. Θα κλείσουμε με ερωτήματα των συμπολιτών μας. Ναι. 11. 8. 8. 8. Τέλεια ταξί. 11, 8, 8, 8. Σούπερ αριθμός. Έχω μεγάλο καλκά, πολύ μεγάλο σου λέω. Καψούρα μου και αρρώστια μου
με κάνεις πάλι να κλαίω. Μη μένεις στα στερεότυπα. Γύρνατος στο ελληνικό ποιοτικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2. Η Ελλάδα σε 5 γραμμές. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκδίδομαι στην αγορά, ακατάλληλα και ερωτικά. Είναι η τρέλα μου, ατού. Εκτάκτως την Παρασκευή στην αγορά. Ακατάλληλα και ερωτικά. Το νέο CD του Γιάννη Ζουγανέλη με 15 υπέροχα τραγούδια. Θα είχα παράθυρο ανοιχτό. Συμμετέχουν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Σοφία Κουρτίδου. Να φυλάγεσαι. Μαζί Relax, η νέα αντιστρες συνήθεια. Η μέθοδος που βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους να εκτονώσουν το άγχος και να χαλαρώσουν. Και Rabbids, άλλο ένα DVD με 6 νέα επεισόδια. Εκτάκτως την Παρασκευή, μην χάσετε την αγορά. Οχ, αφού δεν κυκλοφορώ σήμερα, τώρα πώς πάνε κέντρο. Νωρίς το θυμήθηκες. Ξεχάστηκε ο άνθρωπος. Πάρε στο 11888. Για λεωφορεία, τράμε, μετρό, προαστιακό. Και ό,τι άλλη πληροφορία χρειαστείς. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. 11888. Τέλεια ταξί. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Υπάρχει και το Ζεϊμπέκικο. Δημήτρης Μητροπάνος, Θέμης Αδαμαντίδης και Δημήτρης Μπάσης σε ένα από τα ωραιότερα live της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί, Μάρκος Εφερλής, Αλού Φανμάρ. Για πρώτη φορά σε DVD, η επιθεώρηση υπερθέαμα από το Δελφινάριο. Ακόμη, Real Taste, με ζεδάκια της Αρακοστής, υφακή σε πρώτο πλάνο και πορτοκάλια όλο γλύκα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Οχ! Αφού δεν κυκλοφορώ σήμερα, τώρα πώς πάνε κέντρο. Νωρίς το θυμήθηκες. Ξεχάστηκε ο άνθρωπος. Πάρε στο 11888. Για λεωφορεία, τρα, μετρό, προαστιακό. Και ό,τι άλλη πληροφορία χρειαστεί. Ζεις! 11888. Σούπερ αριθμός. 11888. Τέλεια ταξί. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε, με ειδοποιούν, η σύνοδος κορυφής. Πάμε στο Θάνο Αθανασίου να μας πει τα νεότερα. Θάνο. Λοιπόν, όπως λέγαμε, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Έχουμε μία ανακοίνωση η οποία λέει ότι πρέπει ο Τούσκ, δηλαδή η Προεδρία του Συμβουλίου, να πάρει την πρόταση και το αντικείμενο της περιττής συζήτησης, να το εξελίξει και να φτάσουμε σε αποτέλεσμα στις 17 και 18 στην τακτική σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Μάρτιο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θα υπάρχουν εντατικές διαβουλεύσεις σε όλο το επόμενο διάστημα. Όπως λέγαμε, έχουν φύγει από το κείμενο οι συγκεκριμένες αναφορές συνταξιακά κεφάλαια. Έχει φύγει και η συγκεκριμένη αναφορά στα χρήματα. Λέει 3 και όσα περισσότερα χρειαστεί. Κάτι το οποίο ουσιαστικά ανοίγει την οροφή των χρημάτων και είναι κρίσιμο για την τουρκική πλευρά. Οι πληροφορίες από την τουρκική πλευρά λένε ότι σε γενικές γραμμές δεν έχουν ούτε φοβερές αντιρρήσεις, ούτε είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να συζητήσουν. Αλλά από αυτό μέχρι το συμφωνήσαμε και δώσαμε τα χέρια, υπάρχει μια γιγάντια απόσταση. Τώρα, σε σχέση με τους Ευρωπαίους, το βασικό στοιχείο ήταν ότι οι χώρες, οι οποίες αναφέραμε, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, δεν είχαν πολιτική εντολή να συζητήσουν ούτε για χρήματα ούτε για επιπλέον παραχωρήσεις. Επίσης, είχαν διαφωνίες και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση. Ένα από τα συστήματα τα οποία είχε παρουσιαστεί ήταν ότι, για παράδειγμα, αν κάποιος λαμβανόταν σε ελληνικό νησί και γύριζε πίσω στην Τουρκία, θα μπαίνει στο τέλος της λίστας της μετεγκατάστασης, θα έκανε δηλαδή τη σειρά του. Προσπαθούσαν να φτιάξουν μια σειρά από αντικίνητρα. Είχαν παρουσιάσει στους ηγέτες πολλά. Οι περισσότεροι πιάστηκαν εξαπίνης. Δεν κατέστη δυνατό να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα πράγματα. Ως εκ τούτου, θα έχουν 10 μέρες να συμφωνήσουν. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή μια συνέντευξη τύπου του Τούσκ με τον Νταβούτογλου μέχρι νεότερας. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Θάνο Αθανασίου. Πάμε και στο Γιώργο Βλαβιανό, στην αίθουσα σύνταξη, να δούμε τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Νίκο, είχαμε την πρώτη δήλωση, ήταν του Φάιμαν, του Αυστριακού, ο οποίος είπε ότι αποτέλεσμα θα έχουμε στην επόμενη σύνοδο, ακριβώς ό,τι έλεγε ο Θάνος προηγουμένως. Πράγματι, θα πρέπει να περιμένουμε και την συνέντευξη τύπου που θα δώσουν, όπως είπαμε νωρίτερα, ο Τούσκ με τον Νταβούτογλου, ίσως συμμετέχει και ο Γιουνκέρ. Θα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε. Πάντως, η πρώτη δήλωση αρχηγού κράτους ήταν του Φάιμαν, ο οποίος είπε ότι τελικώς το αποτέλεσμα θα είναι στην επόμενη σύνοδο 17 Μαρτίου. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Βλαβιανό θερμά που ξενύχτησε μαζί μας για να μας ενημερώσει. Νομίζω ότι έχουμε πια την πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Πάμε για τις 17-18. Μένουν σε εκκρεμότητα ουσιαστικά τα ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, αυτό φαντάζομαι ότι δεν μας ηρεμεί για το επόμενο διάστημα, μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση. Μέσα και οριστική να ήταν, δεν θα ηρεμούσαμε, γιατί σας είπα, ο παράγων Τουρκία στο θέμα τήρησης των συμφωνιών είναι πάντα αναρχικός. Πάμε στους συμπολίτες μας για τα ερωτήματα. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Ανδρέας Αμυράς και θα ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπουμε καθημερινά την κρίση να μαστίζει στην ελληνική κοινωνία, όλο και περισσότερο. Η φτώχεια να είναι στα πιο υψηλά επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί ποτέ και σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος. Νέοι άνθρωποι φεύγουν συνέχεια στο εξωτερικό. Τι διαφορετικό έχει να προτείνει η Ένωση Κεντρών, ούτως ώστε να σταματήσει η αιμορραγία της ελληνικής κοινωνίας κάποτε? Ναι, η κυβέρνηση που προτείνουμε, η ευρυτέρου κοινοβουλευτικού πέλματος, σας είπα, θα επιφέρει πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα θα δώσει αξιοπιστία στους επενδυτές να έρθουν. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, σαν ισχυρή πια κυβέρνηση, θα πετύχει τις μέγιστες διευκολύνσεις από πλευράς Ευρωπαίων.
Δηλαδή, όλοι όταν μιλούμε με ξένους, μιλούν για πολιτική σταθερότητα. Όπως λέει ο τέτοιος ο Κουτσούμπας, έχει κολλήσει βελόνα στην πολιτική σταθερότητα. Γιατί το λένε? Γιατί είναι προϋπόθεση να έρθουν επενδυτές να έχει σταθερή κυβέρνηση. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω και σχετικά με τα χρήματα των Ελλήνων στο εξωτερικό, ποια είναι η θέση σας για να τα φέρουν πάλι στη χώρα? Πιστεύω ότι η θέση είναι να κληθούν και να δώσουν ένα ποσοστό. Αυτό είναι ένα ποσοστό, γιατί αν ανεβαίνει... Να υπάρξει και... μια ρύθμιση. Μια ρύθμιση, ναι, με ένα ποσοστό λογικό, γιατί αν ανεβαίνει πολύ το ποσοστό... Δεν θα έρθει αυτοί κανείς. Θα τα εξαφανίσουν. Έλατε. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Σπουδαστής δημοσιογραφίας του Φεξή Σωτήριος. Εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα από αυτά που λέτε. Θέλετε οικουμενική κυβέρνηση. Ωραία, είναι η δική σας... Εξήγησα τους λόγους. Ναι, είχαμε βέβαια ώρα να μιλήσουμε για οικουμενική. Ναι, να την επαναφέρω όμως για λίγο, για να ρωτήσω εγώ κάτι ακριβώς. Λοιπόν. Είχα ανησυχήσει και εγώ. Πάμε να ξεφύγουμε και δεν μπορούμε. Λοιπόν, εσείς έχετε δηλώσει και διαφωνείτε με διάφορες πολιτικές απόψεις, όπως είναι το ποτάμι, το οποίο το θεωρείτε κόμμα διαπλοκής, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ που έχει γίνει δημοκρατική συμπαράταξη. Κόμμα που ευθύνεται για την κρίση. Ναι, πώς θα μπορέσετε εσείς τώρα να συσπηρωθείτε με αυτά τα κόμματα σε μια οικουμενική κυβέρνηση, υποθετικά μιλάμε, να μπορέσετε να συνεννοηθείτε για την εθνική σωτηρία? Είπα τα δύο μεγάλα κυρίως χρειάζονται. Γι' αυτό είπα και του Παπαδήμου, κακώς βάλατε τον Καρατζαφέρη. Μίλησα εγώ. Τουλάχιστον τα δύο μεγάλα εννοώ. Τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Και αυτά δηλαδή τα υπόλοιπα που θα παραμείνουν θα είναι αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση θα είναι και αντιπολίτευση, θα είναι και αυτό χρήσιμο. Αλλά αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση όπως στη Γερμανία τώρα. Η Γερμανία έχει μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών και χριστιανών. Δηλαδή δεξιοί και σαν, κάτι σαν το κέντρο-αριστερά από εκεί. Ενώνονται. Και αντιπολίτευση, ξέρετε ποιοι είναι? Δεν είναι οι χούντες αυτοί που λέτε, γιατί λένε μερικοί, θα είναι η Χρυσή Αυγή. Δεν είναι αυτή η αντιπολίτευση. Είναι τα ίδια τα στελέχη των κομμάτων. Πάντως, τρίτο κόμμα κοινοβουλευτικά είναι η Χρυσή Αυγή. Αν τα δύο πρώτα είναι στην κυβέρνηση, θα γίνει ο Μιχαλολιάκος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Χρυσή Αυγή, λόγω της στάσεώς της, έχει αυτοκτονήσει πολιτικά. Πρόεδρε, γιατί έρχεται μόνο και ουρλιάζει. Ταράζομαι εδώ, ναι, πέφτουν τηλέφωνα. Πρόεδρε μου, ναι, δεν δικό μου, είναι της κυρίας. Αλλά τώρα, εάν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση, κατά τον κανονισμό της Βουλής, το τρίτο κόμμα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και απαντώ. Και ο αρχηγός του, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή θεσμικά το τρίτο κατά το Σύνταγμα πρόσωπο. Όμως, στη δημοκρατία μας. Όμως, ακούστε το όμως. Στη Γερμανία που έχει τέτοια κυβέρνηση... Αλλά άλλο σύστημα είναι εκεί. Άλλο σύνταγμα. Πάλι τα ίδια, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Στη Γερμανία που έχει γίνει μια κυβέρνηση από τα δύο μεγάλα κόμματα, την αντιπολίτευση δεν την ασκούν τα μικρότερα, παρά μόνο χαλαρά, τίποτα. Και κορυφαία στελέχη των δύο κομμάτων διαφοροποιούνται και εκεί έχει αυξάνει και ο ρόλος του δημοσιογράφου. Ένας κορυφαίος δημοσιογράφος μπορεί να ταρακουνήσει στην κυβέρνηση. Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι ο Μιχαλολιάκος. Και όλα τα προνόμια. Μα θα είναι. Τι πάλι τα ίδια. Αυτό λέει ο κανονισμός. Θα έχει και προνόμια. Κάτι προνόμια. Είναι ένα κόμμα, σας λέω, η Χρυσή Αυγή που έχει αυτοκτονήσει πολιτικά ως εκ της στάσεώς της. Και τον πιστεύω. Είναι στη Βουλή όμως. Και πάλι επειδή αυτοκτόνησε να την αναστήσει. Ο Χίτλερ πριν κάνει τα εγκλήματά του είχε 34%. Ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι κάτι που πρέπει να σεβόμεθα. Λοιπόν, να ολοκληρώσει ο συμπολίτης μας το ερώτημα, γιατί μπήκαμε εμείς πάλι στη μέση. Ελάτε. Άρα λοιπόν λέτε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα και εσείς μέσα σε αυτό. Πώς? Όχι, όχι. Δήλωσα ότι δεν θα μετάσχω. Άρα δεν είναι οικουμενική. Άρα λοιπόν μιλάμε είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εξηγήσαμε και ο κύριο Χατζηδάκη. Το είπαμε, είπαμε κύριε, για το μεγάλο συνασπισμό. Το καταλαβαίνω. Το μεγάλο συνασπισμό. Τι είναι αυτό? Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλου. Άλλο ερώτημα από εδώ. Ελάτε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ράνια. Μην ρωτήσετε μόνο πού θα φτιάξετε το κινητό που σπάσατε. Όλα τα άλλα. Στη Βόνταχτον θα πάει. Στη Βόνταχτον. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τις θέσεις του κόμματος σας σχετικά με το Κυπριακό.
Κύπρια, είστε, ναι. Η προφορά είναι, ναι. Σκοτώνει. Σας ζητώ συγγνώμη, διακόπτουμε να ακούσουμε λίγο τη δήλωση Μέρκελ. Hierzu haben wir erstmal willkommen geheißen, dass die Kommission eine Kommunikation, eine Mitteilung gemacht hat zur Rückkehr zu Schengen. Die Kommission έκανε μία ανακοίνωση για να επανέλθουμε πάλι στο σκεπτικό του Σέγκεν και αυτό είναι δυνατόν να γίνει μόνο σε συνδυασμό με νέα μέτρα και με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Μάρτιο, τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω το Δουβλίνο. Όλα αυτά είναι ένα ενίο σύνολο. Πρόκειται για μια σειρά μέτρων τα οποία είναι βραχυπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα και είναι ποιοτικού χαρακτήρα και τα οποία ανταποκρίνονται στην αναγκαιότητα της παρούσας κατάστασης. Περιγράφουμε την κατάσταση που έχουμε, τη θέλησή μας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και θα πρέπει το όλο αυτό θέμα, αυτό που έχει δημιουργηθεί στην Βαλκανική, να οδηγηθεί σε ένα τέλος και λήφθησαν μέτρα τα οποία είχαν και έχουν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην Ελλάδα και εις βάρος της Ελλάδος και σκεφτήκαμε πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την κατάσταση κατά τρόπο που να είναι ανεκτή και στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση που δεν είναι ανεκτή. Στην στιγμή αυτή είναι μια περίπτωση που πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα, να βοηθήσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση η οποία υπάρχει εκεί, να βοηθήσουμε την Ελλάδα να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει την καταγραφή και θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα να οργανώσει την επιστροφή των προσφύγων που δεν έχουν υποβάλει αίτηση και δεν υπόκεινται σε καθεστώς ασύλου. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στα συμπεράσματά μας σε αυτή τη συνάντηση που είχαμε εδώ. Στα πλαίσια της συζήτησης με την Τουρκία και με την υλοποίηση του προγράμματος υλοποίησης των μέτρων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπαμε λοιπόν ότι εδώ η Τουρκία έχει ήδη λάβει μια σειρά μέτρων. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός μας ανέφερε τα θέματα αυτά. Έχει λάβει μια σειρά μέτρων για βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των μεταναστών. Η Τουρκία πίεσε τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία υπάρχουν να δοθούν ιστροπον ώστε να γίνουν αυτή τη στιγμή προγράμματα τα οποία θα αποδώσουν αμέσως. Τα 100 ή τα 95 εκατομμύρια τα έδωσε η Κομισιόν για μαθήματα στην αραβική γλώσσα. Η Τουρκία είπε ότι πιέζουν πολύ αυτά τα θέματα. Στη συνέχεια συμφωνήσαμε ακούγοντας ότι οι δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο ξεκίνησαν και ότι και στα κυριαρχικά δικαιώματα και στα ύδατα της Τουρκίας γίνονται και εκεί τα μέτρα που χρειάζονται και εκεί υπάρχει μια διαφάνεια των μέτρων αυτών, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της θεωρητικής αποφάσεως και της πρακτικής εφαρμογής των αποφάσεων αυτών. Υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα εκεί, όμως υπήρξε ένα σημαντικό αποτέλεσμα και εδώ. Καταστήσαμε επίσης σαφές ότι ακολουθούμε το στόχο να αναπτύξουμε και να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση, να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα και να καταπολεμήσουμε τους διακίνητες. Και παράλληλα με την αποστολή του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας σε συζητήσεις με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και συζητήσεις μαζί μου υπέβαλε μια πρόταση η οποία οδηγεί σε μια ποιοτική βελτίωση ή θα μπορούσε να οδηγεί σε μια ποιοτική βελτίωση αν υλοποιηθεί και συνίσταται στο ότι θα πρέπει να δεχθούμε ότι όλοι εκείνοι οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται παράνομα στα νησιά της Ελλάδος είναι πρόθυμη η Τουρκία να τους δεχθεί πάλι πίσω και
υπάρχει η προσδοκία ότι άλλοι Σύριοι, οι οποίοι δεν είναι παράνομοι, ένα προς ένα θα γίνουν αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πήραμε μια καλή γεύση από τις δηλώσεις της καγκελαρίου Μέρκελ. Παραπέμπονται όλα ουσιαστικά για τις 17-18 και στο μεταξύ θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις αυτό της Ευρώπης. Αυτό το τελευταίο που είπε είναι ένα Σύρος για ένα Σύρο. Ναι, ναι. Και έγραψε ένας για ένα ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν λάθος ο τίτλος. Λοιπόν, έλατε, το ερώτημά σας. Ναι. Μην ξαναπέσει το κινητό. Δώστε το μου να το κρατώ εγώ. Γιατί μου φαίνεται ούτε η Vodafone δεν θα σας σώσει αν πέσει δεύτερη φορά. Ούτε η Win, ούτε η Cosmote. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τις παραβιάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πόσο συμφωνείτε με την εξωτερική πολιτική του κύριου Τσίπρα, αν θεωρείτε ότι έκανε κάποιο ένα βήμα πίσω και τι θα κάνατε εσείς? Η πρώτη ποια ήταν η ερώτηση? Για το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι σε ευαίσθητη φάση. Συμφωνείτε με τον κύριο Αναστασιάδη? Πώς? Δεν συμφωνώ με τον κύριο Αναστασιάδη. Όχι. Γιατί πάει να βάλει μια υπογραφή που έχει και αυτή η υπογραφή πολλές γκρίζες ζώνες στη συμφωνία. Ναι, αλλά μετά προχωράμε στη διχοτομήση. Εντάξει, άμα εν ώψη του χειροτέρου, άμα κάνετε τέτοια συμφωνία, τότε γιατί δεν κάναμε και εκεί που είχε πάει ο Καραμαλής, πώς λεγότανε, όταν πρωτοβγήκε ο Κώστας Καραμαλής. Λαβός. Λαβός ήταν. Όχι στο Βουκουρέστι. Αχ, παιδιά, στο που έγινε μια συμφωνία όταν πρωτοβγήκε ο Κώστας Καραμαλής και δεν την ενέγραψε. Άφησε τον Παπαδόπουλο να πει το όχι. Και μετά έγινε και δημοψήφισμα. Πού έγινε? Στην Ελβετία έχει. Τέλος πάντων, σε κάποιο μέρος έγινε. Όχι. Τότε θα έπρεπε να κάνουμε εκείνο. Γιατί τώρα είναι χειρότερο αυτό που κάνει ο, αυτό που κάνει ο Αναστασιάδης. Είναι χειρότερο από εκείνο που δεν έγινε επί Καραμαλή, να ξέρετε. Έτσι μου έχουν πει οι σύμβουλοι μου ότι είναι χειρότερο. Δηλαδή η Κύπρος είναι μια ακολουθία χαμένων ευκαιριών που όλο πάνε προς το χειρότερο. Για το θέμα του Αιγαίου, η Τουρκία δεν καταλαβαίνει τίποτα, μόνο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, αυτό καταλαβαίνει. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Στέφανος Παύλοβιτς, είμαι φοιτητής μηχανολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σχεδόν κοντινή συνάδελφη. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο brain drain, που σημαίνει διαφυγή μυαλών, των καλύτερων μυαλών της Ελλάδας στο εξωτερικό, το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και θα είμαι κι εγώ ένας από αυτούς σε λίγο καιρό που θα φύγει για το εξωτερικό, γιατί ο τομέας στον οποίο σπουδάζω δεν έχει απήχηση στην Ελλάδα, σύν ότι υπάρχει και μια τεράστια αβεβαιότητα και υψηλό ποσοστό ανεργίας. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το θέμα και να μου απαντήσει το ερώτημα τι θα με κρατούσε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό, μια πολιτική ομαλότητα. Δυστυχώς το ίδιο απάντησα και προηγουμένως στον κύριο. Η πολιτική ομαλότητα θα ανοίξει τη θύρα των επενδύσεων. Αν ήσασταν επενδυτής σήμερα Ιταλός και είχατε 100 εκατομμύρια ευρώ, θα ερχόσαστε στην Ελλάδα? Όταν συζητείτε για Brexit, όταν βλέπετε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη που 5 βουλευτές αύριο μπορεί να μην ψηφίσουν κάτι. Ενώ μια κυβέρνηση 240 βουλευτών, θέλω να πιστεύω ότι θα ήταν κάτι και θα απεδείκνυε ότι τα ελληνικά κόμματα ξεπερνούν εγωισμούς και αλαζονίες και συνενώνονται χάριν της χώρας. Και ένα μικρό ερώτημα που αφορά την παραπαιδεία στη μέση εκπαίδευση. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα? Γιατί και πριν την κρίση είχαμε όλο και περισσότερα παιδιά να πηγαίνουν στα φροντιστήρια, κυρίως στη μέση εκπαίδευση, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουν στις πανελλήνιες. Αυτό είναι το μικρό ερώτημα, η παραπαιδεία. Η παραπαιδεία. Είναι αυτό ερώτημα για εκπομπή ολόκληρη. 5-6 εκπομπές. Δώστε το μικρόφωνο δίπλα. Ναι, αλλά μία σύντομη απάντηση. Η απάντηση για το θέμα της παραπαιδείας είναι να γίνονται στα σχολεία τα ίδια από τους αδιόριστους καθηγητές επιμορφωτικά κουρς. Δηλαδή βράδυ και ακόμη και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Να γίνονται από αδιόριστους καθηγητές που έχουν όμως προσόντα, κάποια ντοκτορά, κάποιες μεταπτυχιακά. Να γίνεται το φροντιστήριο μέσα, ναι, στο μέσα σχολείο. Σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Ελάτε. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Νίκος Μάλαμας, φοιτητής νομικής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή ότι διάβασα τις θέσεις του κόμματός σας για την παιδεία στο ίντερνετ,
για μία από αυτές, η οποία είναι η πρότασή σας να ιδρυθεί πανεπιστήμιο σε κάθε νομό της Ελλάδος. Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό το προτείνετε προκειμένου να τονωθεί η τοπική οικονομία. Όχι μόνο, αλλά και να φέρω και κόσμο απ' έξω. Δηλαδή, κάνοντας πανεπιστήμια σε θέσεις φοιτητών παραπάνω από τη ζήτηση, προσδοκώ να έρθουν και ξένοι να φοιτούν εδώ. Ωραία. Το ερώτημα. Πώς μπορεί αυτό να υλοποιηθεί πρακτικά, δεδομένης της δημοσιονομικής στενότητας και ότι τα ήδη υπάρχοντα πανεπιστήμια υποχρηματοδοτούνται σε επίπεδο έρευνας, υποτροφιών, υποδομών και ότι πολλές φορές προκύπτει ανάγκη συγχώνευσης των ήδη υπαρχόντων τμήματων. Και δεύτερο... γιατί δεν υπάρχει πολιτική επιθετική να φέρουμε ξένους, αντίθετα Έλληνες πανέξω. Ενώ στην περίπτωση που κάνουμε ένα τέτοιο προγραμματισμό, μέσα σε αυτόν θα είναι και η διαφήμιση να φέρουμε. Τώρα για τα έξοδα που θα τα βρούμε, είναι τα λεφτά. Αυτό. Τα λεφτά θεωρώ ότι με πολλούς τρόπους βρίσκονται. Είτε και με συμμετοχή της Ευρώπης, γιατί υπάρχουν και η Ευρώπη μπορεί να συμμετάσχει, αλλά και μέσω χρηματιστηρίου, με εταιρείες. Η Ένωση Κεντρών δηλαδή είναι υπέρ της αύξησης των κονδυλίων του προϋπολογισμού για την παιδεία. Ναι, αλλά της αύξησης όχι απευθείας από το κράτος, υπέρ της αύξησης των πόρων με διάλλων τρόπων. Έχει άλλο ερώτημα? Όχι. Πάμε στον Ολάντ. Μου λένε ότι κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος Ολάντ. Πάμε να πάρουμε μία μικρή γεύση. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν είναι απαραίτητο αυτή η βοήθεια δύναται να αυξηθεί εάν το πρόβλημα των προσφύγων παραμείνει έως το 2018. Φυσικά θα πρέπει να επαγρυπνούμε σε σχέση με την Τουρκία και φυσικά σε σχέση με τον τύπο, με τις ελευθερίες και με τα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Φυσικά υπάρχει η θέληση εκ μέρους της Τουρκίας και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν ήδη προβλεφθεί να προχωρήσουμε προς το άνοιγμα των κεφαλαίων για την ένταξη, για την προένταξιακή πορεία και τελικά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει ωστόσο σε αυτή τη διαδικασία να επαγρυπνούμε έτη περαιτέρω. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπήρχαν αρκετές φωνές οι οποίες ακούστηκαν σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την ελευθερία του τύπου στην Τουρκία. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία συνεργάζονται σε κάποιο επίπεδο φυσικά, αλλά δεν σημαίνει αυτή η συνεργασία απαραίτητα κάτι συγκεκριμένο. Η Τουρκία φυσικά συγκεντρώνει τις δικές μας σκέψεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δώσουμε σημασία στα δικαιώματα ή στις ελευθερίες. Για τους λόγους αυτούς, ήταν ένα μακροσκελές συμβούλιο και έκτακτο. Θα υπάρχει μία ακόμη σύνοδο την επόμενη εβδομάδα, έκτακτου χαρακτήρα. Και πρέπει να πω ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο βλέπουμε μία πρώτη ελπίδα. Μία ελπίδα σε σχέση με το μεταναστευτικό ζήτημα και σε σχέση με το ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να επιληθεί με αλληλέγγυο τρόπο στην Ευρώπη, αλλά και με αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με τη συνεργασία της Ευρώπης με την Τουρκία, σε σχέση με το σεβασμό εναντί των ανθρώπων. Επιπλέον, ο καθένας μπορεί να καταδείξει τη θέλησή του και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Η Γαλλία θα σεβαστεί τόσο τη βοήθεια προς την Ελλάδα όσο και τη συνδρομή μέσω του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνδρομή της στη φύλαξη των συνόρων αλλά και στα hot spot. Η Γαλλία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε σχέση και με την υποδοχή των προσφύγων, 30.000 άνθρωποι τον περασμένο Σεπτέμβρη και ο στόχος μας είναι αυτός και παραμένει. Μπορώ να απαντήσω τώρα στα ερωτήματά σας. Πήραμε λοιπόν μια γεύση και από τις δηλώσεις του Πρόεδρου Ολάντ. Μου στέλνουν πολλοί φίλοι ότι το προσφυγικό μπορεί να εξελιχθεί, κύριε Πρόεδρε, σαν το νέο Κυπριακό. Α. Δηλαδή να μην λυθεί ποτέ. Να σέρνετε όσο θα σέρνετε αυτή η κατάσταση. Να ξέρετε, ο Αμερικανός πρέσβης είχα συναντηθεί προ 5 ημερών και μου είπε, σούρτα φέρτα, το οικονομικό μπορεί να το λύσουμε σε 20 χρόνια έστω. Το προσφυγικό να κάνουμε την προσευχή μας να μην ξυπνήσει η Αίγυπτος. Δηλαδή, πάντως από δυτική πρεσβεία δεν λείπεται από ό,τι βλέπω. Όχι, από το Γερμανό, οι ανατολικές στον Αμερικανό. Τώρα... Και οι ανατολικές είναι χούντες ήδη. Πλανητάρχες. Τα ανατολικά κράτη τα πρώην έχουν γίνει Χρυσή Αυγή.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου, τον κύριο Δελατόλα, την κυρία Κοραή και τον κύριο Χατζή. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας που ήταν εδώ και έθεσαν ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.